καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στη φωλιά των Κούκου. Μα και δε. Γιατί τι. Βουναράκια, χιόνι, συννεφάκια. Ο ήλιος, τα δόντια. Ο ήλιος, ναι. Πώς φαίνεται. Είναι συνεπής και είναι της ημέρας αυτός ο ήλιος. Ναι. Γιατί σήμερα έχουμε και αυτή την περιβόητη παρσελίνο έκλειψη στον καρκίνο εγώκερο, που αυτό είναι ακριβώς η άσυνος. Δεν είναι μόνο στον καρκίνο. Είναι αυτό του καρκίνου με τον εγώκερο. Αυτό είναι και ο χρόνος. Είναι πολλά. Γι' αυτό θα έρθει η άσυνα να μας πει τι ακριβώς θα συμβεί και σήμερα που είναι η έκλειψη, αλλά και όλο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Βεβαίως, ο Λάμπης ο Βαγγιάδης μας πάντα εδώ κοντά μας, ο Μάστερ Σεφ μας θα μας φτιάξει σήμερα ένα γλυκό ψυγείο με φρούτα του δάσους. Μα είναι να μην χορεύει κανένας με τέτοια νέα. Είναι όλες αυτές τις συνεδέψεις, τα αποκλειστικά μας. Και τώρα που χορεύει, να πω και ένα τραγούδι. Γιατί το λέω αυτό όμως. Γιατί σήμερα που είναι Παρασκευή, σας έχουμε μία πολύ μεγάλη μουσική έκπληξη. Αμέ! Πάμε λοιπόν να δούμε τα 14 πιο κούκου βίντεο της σημερινής ημέρας για να ξεκινήσουμε. Περίμενε να περάσει και αυτό το συννεφάκι. Ναι, ναι. Πέρασε. Αυτό θέλω. Δείτε σε λίγο τι απάντησε η Μαρία από το Greece's Next Top Model στα πικρόχολα σχόλιά σας. Πώς μιλάει έτσι αυτή η Μαρία. Δεν πρόκειται να αποβάλει το χωριό από πάνω της όσο make-up και να ρίξετε πάνω της. Δείτε επίσης όλα όσα δήλωσαν οι πρωταγωνιστές του Καφέ της Χαράς μετά την επιστροφή του σύριαλ. Δεν είστε μόνο εσείς φωλιά του Κούκου και εμείς είμαστε φωλιά και σε αυτή τη φωλιά επανήλθαν όλα τα μέλη και οι νεοσύ. Πώς και πώς το περίμενα αυτό, πώς και πώς. Έγινε και αυτό. Ωραία, καλημέρα σας. Το κρύο εννοούσε, το κρύο τσούζι, το γίνε, το κρύο τσουχτέρο. Επιτέλους αποκτήσαμε τη δική μας ατάκα εδώ πέρα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε εδώ στη φωλιά των Κούκου Ελλάδα, Κύπρο, από όπου και μας βλέπετε. Εδώ είμαστε, φυσικά. Πείτε μας το δείξτε λίγο. Δείξτε λίγο. Είναι όλοι. Αν είστε άρρωστοι, περαστικά. Περαστικά. Γιατί περαστικά είναι πολλά. Και ο καιρός, είναι και οι εκλήψεις, είναι και όλα αυτά τα πράγματα που μας συμβαίνουν εδώ πέρα. Ένα μαξιλάρι, ένα παπλωματάκι και τα λέγαμε. Και τελείωσε η ιστορία. Αυτά είναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα που είναι Παρασκευή, είναι 10 του μηνός και είναι όλα αυτά τέλος πάντων που γίνονται, τα οποία είναι επιβαρυντικά με έναν τρόπο. Εμείς είμαστε εδώ για να σας δώσουμε χαρά, για να σας πούμε όλα αυτά που ξέρουμε και να δούμε τι ακριβώς είπαν και οι πρωταγωνιστές του Καφέ της Χαράς. Βεβαίως. Γιατί όπως είδατε, αναφέρθηκε ειδικά σε εμάς ο αγαπημένος μας ο Χάρης ο Ρώμας. Είναι όλοι οι πρωταγωνιστές οι οποίοι μιλάνε από αυτήν την μεγάλη επιτυχία, η οποία ξαναγύρισε και προβάλλεται από την τελευταία μέρα του χρόνου. Και βεβαίως μπήκαμε μέσα στη δικιά τους τη φωλιά, όπως είπε ο Χάρης, και θα δούμε ακριβώς τι συμβαίνει εκεί και τι έχουν να μας πούνε. Και έχουμε και ένα κρατερούλι τσούζι, πάρα πολύ ωραίο νούμερο ένα. Μπορεί να ξανατσούξει σήμερα, γι' αυτό το λέω με αυτόν τον τρόπο, κατάλαβες. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν, γιατί είναι να μην γίνει η αρχή. Ναι. Άμα γίνει η αρχή μετά. Και πάρεις το κολλάι, μετά τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Ας ξεκινήσουμε όμως να δεις το φήμα της από το νούμερο 14 παραδοσιακά. Βεβαίως, γιατί τι σας έχω. Τι μας έχεις, βρε Στέφανε. Σας έχω το όμορφο το αγόρι μας, το Μάνο τον Ιωάννου. Γεια σου Μάνο, αδερφέ, καλημέρα. Γεια σου Μάνο. Ο οποίος είχε πάρα πολύ κέφι, συνέντευξη που έδωσε στη Δήμητρά μας, στη Δήμητρα Γκαλφούτσου. Γιατί θυμάστε ότι ο Μάνος, το έλα στη θέση μου, ήταν την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη χρονιά, τα ψιλοέσπασε με την παραγωγή με όλους. Δεν ήταν. Η τρίτη χρονιά επανήλθε. Τι μας λέει τώρα, δεν θέλω να συνεχίσω ούτε εγώ, αλλά ούτε και το σύριαλ για πέμπτη χρονιά. Να δείτε όμως πώς ακριβώς το λέει ο Μάνος αυτό. Όπως επίσης λέει και για τις άριστες σχέσεις που δεν έχει με την πρωταγωνίστριά του, την Αθηνά Οικονομάχου. Ρε Σιμάνο, δηλαδή ποταμός είσαι. Κανονικότατα. Γιατί τους πάει τα νεύρα. Γιατί τους κάνουν πάει break. Τα ο Μάνος είναι από τα παιδιά, επειδή θα δίνει όλα την ώρα των γυρισμάτων. Τα break, τι κάνει, κοιμάται.
ξεκουράζεται και ξαναμπαίνει όταν πάνε γύρισμα. Δυνατός. Εκεί λοιπόν η Αθηνά Οικονομάκου τι κάνει. Τι κάνει. Τραγουδάει και μάλιστα πολύ δυνατά. Μπράβο. Και προσέξτε, αν δεν τραγουδάει, ξέρετε τι κάνει. Τι κάνει. Παίζει συνεχώς με το κινητό της. Όχι. Προσέξτε, απίστευτο. Όπως επίσης μας περιγράφει και αυτή την ωραία παρέα που χάρη μαζεύτηκαν πολλοί φίλοι γνωστοί. Μπήκαν σε ένα αυτοκίνητο, πάνε στην Πάτρα να δουν την Πάολα, γιατί είναι φαν της Πάολα ο Μάνος. Και αν ρωποντή, τι ακριβώς έγινε εκείνη τη μέρα, θα δείτε στο νούμερο 14. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο ήρθαμε στη θέση σου, γιατί ήρθαμε στα γυρίσματα της σειράς. Ήρθατε στο πλατό, στην εταιρεία. Εδώ είναι η εταιρεία, είναι η Σόφο. Είναι η Σόφο, που τώρα έχει γίνει πάλι ο Σόφο. Με τη σειρά θα ήθελα να συνεχίσεις και του χρόνου. Όχι, πέμπτη χρονιά. Πέμπτη. Πιστεύεις έκλεισε τον κύκλο της. Ναι, νομίζω στα τέσσερα. Και κράτησε και πάρα πολύ. Είναι μια σειρά επιτυχημένη και καλά είναι να κλείνει. Και στα πίκτη στη σειρά, να μην χρειάζεται να πέσουν τα νούμερα για να την κόψουν τη σειρά. Είστε κάπως πια οικογένεια, ναι. Μια καθημερινότητα. Υπάρχουν τρίβες εννοείται, όπως όλες τις δουλειές. Αυτό που σου λένε εξής, είμαστε καλά και γι' αυτό το βγάζουμε και στην παράσταση. Το βγάζουμε... Είναι νομίζω εντάξει, είναι αυτό που λένε όλοι οι ηθοποιοί, δεν ισχύει. Με ποιον τσακώνεσαι συνήθως. Μπορώ να τσακωθώ εύκολα με τον Ερμόλαο, γιατί ξέρεις του άρεσε να βάζει προσθήκες. Με την Αθηνά Οικονομάκου, γιατί είναι συνεχώς με το κινητό στο χέρι. Τραγουδάει πολύ δυνατά όταν κάνουμε break και εγώ θέλω λίγο, ξέρεις, εκεί 10 λεπτά και να κοιμηθώ και δεν μπορώ. Αποστόλης Τότσικας, Μαρίνος Κόνσολος και Μάνος Ιωάννου. Είστε τρεις αγαπημένοι των γυναικών. Τι λέτε, έχετε ανταγωνισμό? Επειδή είμαστε πάρα πολύ καλά μεταξύ μας, ο καθένας έχει, νομίζω, το δικό του ταμείο. Κανείς δεν μπορεί να πάρει από το άλλο το ταμείο. Ο καθένας είναι μεμονωμένη μονάδα μόνος του. Έξω βγαίνετε μαζί. Από στο λιστό της, καταλαβαίνω, οικογενειάρχης μπορεί να μην ακολουθεί. Με τον Μαρίνο. Με τον Μαρίνο έχω βγει και έχω κάνει και μια έξοδο που έχουμε να τη θυμόμαστε για πολύ καιρό, φαντάζομαι. Έχουμε πάει στην Πάτρα, όπου τραγουδούσε η Πάολα και δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει, είναι που πλημμύρισε, έριξε καταιγίδες, πλημμύρισε και ήμασταν 4,5 ώρες μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Το αυτοκίνητο του κόνσολου άρχισε να πλημμυρίζει. Εντάξει, δεν τη σκεφτόμουν έτσι, τι γίνησα σε εξώ. Τη σκεφτόμουν με πολλές γυναίκες γύρω και να φλερτάρετε. Που δεν το έχω ζήσει αυτό μαζί με τον Μάρκο. Άρα δεν σας έχουμε τεστάρει. Δεν μπορώ να λύσω αυτή την απορία των γυναικών. Ωραία, θα ρωτήσω τότε εσένα. Αλλά σίγουρα είμαι καλύτερο από τον κόνσολο στο φλερτ. Μιλάς, δηλαδή, εσύ κάνεις το πρώτο βήμα, γιατί είσαι αναγνωρίσιμος. Οπότε. Σε εμποδίζει αυτό να κάνεις το πρώτο βήμα σε ένα μαγάζι? Όχι, το θεωρώ δεδομένο ότι πρέπει να το κάνει ο άντρας το πρώτο βήμα. Και με ξενερώνει κιόλας να κάνουν το πρώτο βήμα η γυναίκα. Είμαι σίγουρη ότι σε φλερτάρουν, ναι, έξω, έτσι. Ναι. Το έχεις σταματήσει γιατί σε έχει ενοχλήσει? Που λες ότι σε ξενερώνει. Μόνο αν είναι κάποιες ακραίες καταστάσεις που εκεί μπορεί να δείξει και λίγο ότι φτάνει. Γκουγκλάρεις καθόλου τον εαυτό σου, το όνομά σου? Παλιά το έκανα αυτό, παλιά το έκανα. Γιατί ξέρεις, είχα πρόβλημα με το στομάχι μου. Γκουγκλάρεις και σε έπιανε το στομάχι σου, ε? Γιατί? Για κάποια πράγματα που δεν μ' άρεσαν, αυτά. Μετά έλεγα γιατί δεν έπρεπε να βγω εκεί, δεν έπρεπε να κάνω το άλλο. Και μετά λέω τι τα κοιτάζω και δεν πλέον δεν. Ποταμός είχε... ο Μάνος όμως, είχε κέφια κάποια. Κέφια, είχε κέφια Μάνος αυτή τη. Και η Δήμητρά μας είχε κέφια όμως. Οπότε... Λόγω του Μάνου νοείς? Όχι. Ως... Ως δημοσιογράφος εννοούσα εγώ. Και έτοιμος να ανοίξει πειρά προς παντός υπευθύνου, π.χ. για τον Ερμόλαο, ότι βάζει προσθήκες, φαντάζομαι ότι βάζει προσθήκες, λέει παραπάνω ατάκες από ό,τι πρέπει να πει στο σύριαλ. Οπότε αυτό τον εκνευρίζει, αυτό, ναι, τον Μάνο Ιωάννου. Για την Αθηνά Οικονομάκου, η οποία έχει το κινητό της, παίζει και τραγουδάει την ώρα που ο Μάνος Ιωάννου θέλει να κοιμηθεί ο άνθρωπος 10 λεπτά. Γιατί το λες έτσι, break. Αυτό δεν κατάλαβα δηλαδή. Γιατί? Γιατί δεν έχει δικαίωμα ο άνθρωπος στα break να ξεκουράσει το μυαλό του. Στη δουλειά. Να κοιμηθεί. Ναι. Συγγνώμη. Δηλαδή, περίμενε, ναι, Στεφάνη, δηλαδή πώς γίνεται αυτό? Είσαι στο break. Ναι, δεν πρέπει να είσαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή για να πει διαχείρισμα. Μπορείς να κοιμηθείς. Γίνεται πολύ εύκολο αυτό. Ευχαριστώ, κατά την άμα είσαι ευχαριστώ πολύ κουρασμένος, κοιμάσαι όπου βρεις καταρχήν, αρκεί να έχει κάνει γωνία ο τείχος. Και όρθιο. Έτσι. Εγώ επειδή τον ξέρω τον Μάνο και θυμάμαι και στο παρελθόν ότι το έχουμε ξανασυζητήσει. Ο Μάνος στα break, κανονικά παιδιά, ειδικά την εποχή πριν 4 χρόνια, πριν αποκτήσει και κάτι μόνιμο και είναι πιο ήρεμος, που έβγαινε περισσότερο, δεν θα πω άλλα, στα break, με το που έλεγαν break, κοιμόταν το επόμενο δευτερόλεπτο, ξύπναγε ο μπαγάσης ένα δευτερόλεπτο πριν τη σκηνή και το πήγαινε φαρτσί. Το έχω δει αυτό. Ναι. Πλατό. Δεν είναι απαραίτητο να έχεις βγει έξω για να είσαι κουρασμένος. Μπορεί να έχει. Για να λέμε το Μάνο Ιωάννου τώρα.
Δεν έχει θέατρο ο Μάνος Ιωάννου. Άμα έχει γυρίσματα και θέατρο, γυρίσματα. Μου κακό είναι να ξεκουράσει το μυαλό σου. Άμα μπορεί, είναι ευλογία αυτό, μπορεί να κοιμηθεί εκεί. Τεράστια ευλογία. Αλλά αν τραγουδάει οικονομάκου δίπλα, εγώ τον καταλαβαίνω σε αυτό. Με το κινητό δεν τον καταλαβαίνω ποιο είναι το θέμα του ακριβώ. Τι κάνει, βάζει μουσική στο κινητό ή η Αθηνά οικονομάκου. Είναι influencer, κύριε Ιωάννου μου. Το κινητό τη είναι το μαγαζάκι τη. Δεν είναι απλά. Δουλεύει η κοπέλα. Δηλαδή, αν κάνει το γύρισμά τη, σταματάει, δουλεύει στο Instagram τη γιατί έχει να κάνει κάποια post συγκεκριμένες ώρες. Ξέρεις, αυτό είναι δουλειά που έχει η Αθηνά Οικονομάκου. Δουλειά με στη δουλειά, θα πει τώρα η Τζόρτζια. Αυτό ήθελα να πω. Το στόμα μου το πήρε σαν την πρόθεση. Αυτό είναι σοκ. Μήπως είναι καμιά φορά. Επειδή αυτό το μαγαζάκι έτσι κι αλλιώ μπορεί να το μεταφέρει και 2-3 μέτρα πιο εκεί. Δηλαδή θέλω να πω ότι άμα είσαι με το κινητό. Δεν τον ενοχλεί. Μήπως. Δεν ξέρω πώς το κάνει. Καλά, τι είναι έτσι κι αλλιώ ο Μάνος χαριτολογεί τώρα. Αστείευεται, δεν το εννοεί αυτό. Αλλά εντάξει, πραγματικά είναι τόσο καιρό μαζί. Λογικό είναι να έχουν μερικές στιγμές που να μην θες να δεις τον άλλο ρε παιδί μου. Κάθε μέρα, κάθε μέρα τώρα. Εντάξει. Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ απορώ και ο πως ξυπνάει ο Μάνος Ιωάννου μετά για να πάει στη σκηνή. Δηλαδή δεν είναι κάπως πρισμένος. Όχι. Πέρα από αυτό. Δεν μπορεί σε 10 λεπτά. Ναι, πέρα από αυτό όμως, ας πούμε, εμένα δεν μου άρεσε λίγο το κομμάτι της συνέντευξης που είπε ότι εντάξει, 5 χρόνια τράβηξε η σειρά, ας τελειώσει λίγο, είναι στο πικ της, ας μην αφήσουμε να πέσουν τα νούμερα. Μπράβο του αρχικά που τα ξέρει όλα αυτά για τα νούμερα και όλο το κομμάτι πώς λειτουργεί. Τόσα χρόνια δηλαδή. Αλλά το θέμα είναι ότι ήταν εκεί. Έφυγε. Ξαναγύρισε σε μια σειρά που ουσιαστικά για να γυρίσει πάει να πει ότι και κάτι έκανε καλά γιατί σε ήθελαν, αλλά και του άρεσε, φαντάζομαι. Οπότε δεν το λες, είναι κάπως άκομψο, ας πούμε, να μπει για μια σειρά. Το πράγμα εννοείς. Το γεγονός ότι ας τελείωνε, ας πούμε, αυτή η σειρά. Μπορεί και πολύ πήγε, σε πείραξε. Και πολύ πήγε αυτό, σε πείραξε. Αυτό με πείραξε. Εννοείται, δεν το λες αυτό σε μια δουλειά που ουσιαστικά, ρε παιδί μου, ζεις από αυτήν. Ίσως απλά εκφράστηκε λίγο πιο ομά από ό,τι περιμέναμε να εκφραστεί. Καταλάβαμε τι θέλει να πει και ενισχύει και τη δήλωση που είχε κάνει ο Παύλο Ευαγγελόπουλο προχθές. Το είδαμε αυτό. Να. Το οποίο είπε και εκείνο ότι μάλλον έχει κλείσει τον κύκλο τη σειρά. Και βλέπουμε ότι μάλλον όλοι οι ηθοποιοί που παίζουν στη συγκεκριμένη σειρά έχουν την ίδια άποψη. Ρε παιδιά, αυτό είναι πιο χύμα αυτό. Που συμμετέχουν κάπου δεν αισθάνονται και οι ίδιοι αν τραβάει, αν δεν τραβάει, πόσο μπορεί να πάει κτλ. Συζητούν δηλαδή, και μεταξύ του έτσι, φαντάζομαι. Και, και ίσω παίρνοντα και το σενάριο να αισθάνονται ότι έχει δώσει όλε τι ιστορίε που μπορεί να δώσει. Ξεχύλωσε αυτό είναι το θέμα. Όχι α πούμε ότι δεν είναι καλό πια. Αλλά αυτό δεν το ξέρω. Να λύσει τα θέματά του. Μπορεί. Πάντως η διάδα, παιδιά, Ιωάννου κόνσολα σε ένα αυτοκίνητο, ένα ανοιχτό περπατού. 4,5 ώρες και να μπάζει νερό. Παιδί μου, κανονικά πήγα. Εγώ δεν ξέρω την ιστορία. Φέτος έγινε αυτό. Τραγουδούσε στο Βολκάνο η Παολά και φύγανε γιατί είναι πολύ φίλοι. Αυτή ήταν η λέξη που δεν ήξερα και σε ρώτησα τι έγινε πριν τόσο. Ναι, πήγαν εκεί κανονικά. Βγαίνει η Παολά στο πρώτο πρόγραμμα, έχει ξεκινήσει η βροχή και με το που βγαίνει η Παολά στο δεκάλεπτο, παιδιά, ανοίγουν οι ουρανοί. Και γίνεται η πλημμύρα, η καλοκαιρινή που είχε γίνει στον ομό Αχαΐας γενικότερα. Είναι εκείνη η βραδιά. Φεύγουν από το μαγαζί όλος ο κόσμος και τα αγόρια γυρίσανε πίσω. Και δεν μείνανε στην Πάτρα ένα βράδυ κι εσείς. Ωραία θα περνάγατε. Μπορεί να είχαν γύρισμα την επόμενη μέρα. Και έτσι κοιμάται ο Μάνος μας τα γυρίσματα. 4,5 ώρες είναι πολλές μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Εγώ αυτό με τον ύπνο πάντως να σας πω ότι το καταλαβαίνω απόλυτα. Εγώ είμαι σαν το Μάνο και μάλιστα παλιά οι συνάδελφοί μου κάνανε πλάκα γιατί με φωτογραφίζανε ενώ κοιμόμουν στα πιο απίθανα μέρη, τις πιο απίθανες στιγμές. Και μετά με κάνανε ρεζίλι σε όλους τους υπόλοιπους συντελεστές και της κάθε δουλειάς. Αλλά τι να κάνεις τώρα, άμα είσαι κουρασμένος, κοιμάσαι ρε παιδιά, δεν είναι κακό. Επίσης είναι καλύτερος από τον Μαρίνο Κόνσολο στο φλερτ. Το είπε ευθαρσός, ευθέως και ταχύτερα. Και σε αυτό δεν χαριτολογούσε, νομίζω. Και, όχι, εντάξει, νομίζω έκανε πολύ. Γενικά ήταν πολύ χαρούμενος και έκανε πολύ καλή πλάκα. Τα φιλιά μας, Μάνο. Πάμε να συνεχίσουμε την αντίστοιχη μας μέτρηση και πάμε παρακαλώ στο νούμερο 13. Καλημέρα. Σήμερα έχουμε έκλειψη, αλλά εγώ το νέο που σας έχω είναι πάρα πολύ ωραίο. Λέγε. Λοιπόν, λίγο πριν το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Ισίδωρου Φίκαρη για το καφέ της Χαράς, έχω δικό μου αποκλειστικό ρεπορτάζ πάλι για το καφέ της Χαράς. Αποκλειστικό στο αποκλειστικό. Έτσι, έτσι, η περικέλκια και το μαγαζί. Λοιπόν, μέχρι τώρα έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα, να αγοράζουμε όπως λέμε, να αγοράζουμε δηλαδή τηλεοπτικές ιδέες από το εξωτερικό, όπως για παράδειγμα ήταν ας πούμε η Μαρία η Άσχημη, η οποία ήταν ένα σύριαλ το οποίο είχαμε δει εδώ στην Ελλάδα από το Μέγκα, το οποίο όμως ουσιαστικά είχαμε πάρει την ιδέα από το Άγγλι Πέτι που ήταν ένα ξένο, ας πούμε, ένα ξένο σύριαλ. Μήπως λοιπόν, κρατερέ μου, ήρθε η ώρα να δούμε και ένα ελληνικό σύριαλ να πηγαίνει στο εξωτερικό. Μακάρι. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες μου, στο παζάρι των Κανών, και να εξηγήσουμε λίγο τι εννοώ
εδώ λίγο και τους τηλεθεατές που μπορεί να μην το ξέρουν. Τα τηλεοπτικά δίκτυα, υπάρχει ένα, όπως το λέμε, παζάρι των κανόνων, όπου εκεί συναντιούνται τα μεγάλα δίκτυα από όλο τον κόσμο και μπορεί κάποιο κανάλι να πάρει ένα project, μια εκπομπή ή ένα σύλλογο που του αρέσει και να το φέρει, ας πούμε, στη χώρα του. Εκεί λοιπόν στο πρόσφατο παζάρι των κανόνων. Παζάρι, πήρανε λοιπόν. Έγινε πρόταση να πάρουν το καφέ της χαράς και να το διασκευάσουν στο εξωτερικό. Και αυτή τη στιγμή που μαζί μιλάμε. Μαζί με τα σενάρια του Γιάννη, γιατί σαν κόνσεπτ είναι τόσο κολλά, ας πούμε. Δεν είναι η ιδέα. Λοιπόν, έτσι, η γνωστή ταινία. Αλλά αν πάρουν και τα σενάρια να τα αποδώσουν στην εκάστοτε γλώσσα, έτσι, τότε τα ακούμε. Λοιπόν, όπως ακριβώς λοιπόν το λες, στις σειρές εννοείται ότι παίρνουν τα επεισόδια και ακολουθείται στην ουσία μια συγκεκριμένη λογική. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε, οι δύο εταιρείες παραγωγής που κάνουν το καφέ της χαράς, γιατί ήταν άλλη εταιρεία παραγωγής που ήταν στους τρεις πρώτους κύκλους και άλλη τώρα είναι σε συνεννόηση με το συγγραφικό δίδυμο, δηλαδή με τον Χάρη Ρώμα και την Άννα Χατζησοβιά και τον Αντένα, προκειμένου αυτή η συνεργασία, αυτή δηλαδή η συμφωνία να κλείσει. Μπράβο. Ουσιαστικά είναι κάτι που δεν το έχουμε δει να γίνεται συχνά στην Ελλάδα, δηλαδή μία σειρά από ελληνική να πηγαίνει στο εξωτερικό. Έχει ξαναγίνει. Είναι σίγουρα πολύ ευχάριστο. Έχει ξαναγίνει. Γνωρίζω ότι, ας πούμε, η Λάμψη είχε σε κάποιες χώρες του εξωτερικού είχε όμως παιχτεί αυτούσια. Όχι. Όλα τα ελληνικά σύριαλ, σχεδόν όλα, αλλά ξέρω πολύ καλά για όσα συμμετείχα εγώ, που ήταν όλα, έχουν παιχτεί στο εξωτερικό σε πάρα πολλές χώρες. Μεταγωνισμένα ή με υπότιτλους. Όχι. Έχουν παιχτεί και αυτούσια. Στην ομογένεια, όπου υπάρχει ομογένεια. Εννοείται. Και έχουν παιχτεί και σε χώρες με μεταγλωτισμένα. Αυτό όμως είναι άλλο. Ναι, το να πάρεις ένα. Αυτό που συζητάς τώρα, αυτό που λες τώρα, το νέο, είναι ότι παίρνεις ένα ελληνικό σύριαλ και το κάνεις. Γίνεται φορμά το δικό σου σύριαλ και πάει στο εξωτερικό. Αυτό είναι. Δεν το έχω ξανακούσει. Όχι, δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και νομίζω ότι ούτως ή άλλως, ας πούμε, και ο ρόλος του Φατσέ, μιας και το λέμε, δεν θα μπορούσε εύκολα να μεταγλωτιστεί ή να μεταφραστεί. Πρέπει να γίνει ένα καινούριο ρόλο. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει, θα μπορούσε να γίνει. Αλλά. Το θέμα είναι ότι εφόσον γίνεται και πρώτη φορά, δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε και παράδοση σε αυτό το πράγμα, μάλλον είναι και πιο οικονομικό από το να πάρει την ιδέα του σοκολά που έχει παίξει και παγκοσμίως. Απλά δεν ξέρω αν θα έχει θέματα εκεί. Κοίταξε να δεις. Ούτως ή άλλως σου θυμίζω ότι όλα τα σύριαλ κάτι μπορεί να θυμίζουν. Και οι δύο ξένοι, ας πούμε, μπορεί να θυμίζουν την ιστορία του Πυγμαλίωνα, λέω εγώ τώρα. Δηλαδή, ούτως ή άλλως, αλλά το να έχεις μια συγκεκριμένη ροή και να υπάρχουν τρεις κύκλοι που να γίνεται κάτι. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό από πάντως, την Γιάννη, μπράβο, δεν μπράβο, είναι κάτι που θα μακάρι. Ωραία νέα είναι αυτά. Έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον και είναι έτοιμη για υπογραφές με κανάλια του εξωτερικού. Μπράβο. Έτσι δεν είναι. Ρώτησες. Είναι έτοιμοι για υπογραφές με κανάλια του εξωτερικού. Πρέπει να γίνει συνεννόηση δεν είναι, με τις εταιρείες παραγωγής. Θα τα βρουν εκεί πέρα. Εντάξει. Θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι που θα γίνει. Πήγανε ήδη στις Κάνες και το έχουν ήδη δειγματίσει. Όπως ακριβώς. Και έχουν ήδη βάλει προκαταβολές και θα κρατούν τα τιμολόγια. Βέβαια. Α, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε κάθε πολύ, καλό λοιπόν. Πολύ ωραίο νέο αυτό. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σου ευχόμαστε. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Με προσοχή Γιάννη μας, γιατί είναι αυτή η έκλειψη. Ναι. Εσύ τι ζώδιο είσαι, Γιάννη μου. Ιχθύς. Ιχθύς. Έμα, το καλύτερο. Τέλειος ιχθύς. Όχι ιχθύς. Καταπληκτικός. Όχι απλά ιχθύς. Τέλειος. Πάμε λοιπόν σε ένα πολύ σύντομο, τέλειο επίσης διαφημιστικό διάλειμμα. Να βγούμε και εμείς έξω να πάρουμε λίγο τον αέρα μας. Ναι. Και μόλις επιστρέψουμε εδώ στη φωλιά των Κούκου, θα συνεχίσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Τσούζει λίγο. Γιατί έχει τσούξει πολύ. Το κρύο είναι τσουχτερό, να το αντέξω δεβαστό. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε θα συνεχίσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Φυσικά. Δείτε σε λίγο τι απάντησε η Μαρία από το Greece's Next Top Model στα πικρόχολα σχόλιά σας. Πώς μιλάει έτσι αυτή η Μαρία? Δεν πρόκειται να αποβάλει το χωριό από πάνω της όσο make-up και να ρίξετε πάνω της. Δείτε επίσης όλα όσα δήλωσαν οι πρωταγωνιστές του Καφέ της Χαράς μετά την επιστροφή του σύριαλ. Δεν είστε μόνο εσείς φωλιά του Κούκου και εμείς είμαστε φωλιά.
Και σε αυτή τη φωλιά επανήλθαν όλα τα μέλη και οι νεοσύοι. Γιατί αυτές οι μέρες και αυτές οι καταστάσεις πάντα αντιμετωπίζονται πάντα καλύτερα κατά την άποψή μας με χιούμορ και πολύ μεγάλη δόση τρέλας. Διότι αλλιώς δεν βγαίνει, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό πάμε τώρα σε ένα από τα πιο τρελά μας νούμερα. Κατεξοχήν υπέροχο, το νούμερο 10. Κουκού. Ήρθε το κούκου το δελτίο, ναι. Από την Ελισάβετ Κυρίτσι και να σας πω κάτι. Ο Μπουράκ Χακί. Πήγε και έβαψε τα μαλλιά του ξανθά και όχι, δεν έχει πάθει κρίση ηλικίας επειδή η Χαρά είναι 25 χρονών. Νομίζω ότι το κάνει για ρόλο. Ναι. Εσείς το είπατε, δεν το είπα εγώ. Αυτό το βλεματάκι σου το γλυκούλι. Ούτε είναι τύπου σαν την Ένα Μεντής Τρεις Χάριτες που είχε βρει νεότερο φίλο και καβάλαγε μηχανές και ντυνότανε πανκ. Όχι, καμία σχέση. Είναι για ρόλο, σας το λέω εγώ. Επίσης, ο Θανάσης Ευθυμιάδης, να ξέρετε, δεν σας αφήνει να φοράτε κουστούμια και να χορεύετε ζεϊμπέκικα στους γάμους. Σταματήστε τώρα, αυτή τη στιγμή, γιατί αν δεν έχεις μέσα σου φωτιά, αν δεν έχεις ταλκά ελληνικό, πατριωτικό, ερωτικό, απαγορεύεται να χορεύεις ζεϊμπέκικο. Το λέει ο Θανάσης Ευθυμιάδης, δεν το λέω εγώ, ούτε του Μπουράκ, ούτε αυτό. Και επίσης η Μαντάμ Τισό δεν έδιωξε το Μέγαν και τη Χάρη ακριβώς, τους πήγε λίγο πιο εκεί, εκεί που θέλουν να είναι. Τι Μέγαν και το Χάρη. Είπα. Το Μέγκαν και τη Χάρη. Εντάξει, τι Μέγκαν και το Χάρη, καταλάβατε τι εννοώ στο νούμερο 10. Πήγαινε με όπου θέλεις ταξιτζή. Ποιος ταξιτζής? Οι Κινέζοι πάνε να τον καταργήσουν αφού η εταιρεία Ehang έφτιαξε το πρώτο ταξί drone, το οποίο είναι διθέσιο, αλλά φυσικά δεν έχει οδηγό. Η δοκιμή έγινε πιλωτικά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η εταιρεία σκοπεύει να δοκιμάσει τον drone ταξί και σε ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος? Η μείωση της κίνησης. Ναι, αλλά εγώ σε ποιον θα λέω τον πόνο μου? Καλημέρα σας. Ξεκινάμε με μονή ταρίφα. Α, τέλεια. Άρχισαν τα γλέντια στο Λονδινάκι μετά το Μέξιτ. Το θρυλικό μουσείο Μαντάμ Τισό απομάκρυνε τον Χάρη και τη Μέγκαν από τη βασιλική οικογένεια και τους πήγε παραπέρα. Μετά την απόφασή τους να παραιτηθούν των αξιωμάτων τους και να ζήσουν ως απλοί καθημερινοί εργαζόμενοι πρώην γαλαζοέματοι. Η Ελισάβετ δε κάλεσε οικογενειακό συμβούλιο. Μαύρο Σαββατοκύριακο θα κάνουν. Κρίμα. Από το πολύπαθο Buckingham στην ερωτική βουλή. Φλερτ παίζει με στη βουλή. Εγώ το βλέπω. Μπορεί κάποιοι άλλοι να μην το βλέπουν. Άστα. Αν και είναι πολύ λιγότερες οι γυναίκες. Όχι που νομίζαμε ότι είναι όλο νομοσχέδια και προϋπολογισμούς εκεί μέσα. Τα λέει όλα στον Γρηγόρη η Νόνη Δούνια, που εκτός από βουλευτής είναι και μαμά. Σε κέτα φανάζει. Όχι, δεν κάνω τέτοια. Δεν είμαι τέτοια. Του λέω. Είμαι κρεωμένη, είναι και δύο όλοι άρρωστοι. Ναι. Δεν πειράζει. Άμα δεν φοράτε μπουφάν, έτσι είναι. Δεν είναι μόνο μπουφάν. Καταλήγουμε στο μπουφάν να πάρει και κλείνουμε. Ξανά θέ μου, άγγελε, με δάσανίζει.
Και εκεί που λες, για να δω τι άλλο γίνεται στον κόσμο, πέφτεις πάνω στο σύντροφο της Χαράς Παπά Μπουράκ Χακί που έγινε Brad Pitt βάφοντας τα μαλλιά του ξανθά. Για τις ανάγκες ρόλου λέει. Εντάξει, προκρίνεται. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο ο Μπουράκ που σγαργάλισε τα μαλλιά του και ο φτερωτός θεός Τζαν Γιαμάν πήγε κομμωτήριο. Κουρεύτηκε και ξυρίστηκε το αγόρι γιατί τον επέρνουνε στο στρατό που θα κάτσει ένα μηνάκι μόνο αφού έχει εξαγοράσει τη θητεία του. Α, ωραία. Ρέσεις εκεί στην ΕΡΤ, όλα καλά. Όχι λέω, γιατί ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κοταρίδης ανέβασε στο Facebook φωτογραφία από τις τουαλέτες του Ραδιομεγάρου, στην οποία κάποιος ανακάλυψε τον Μερακλή που κλέβει το χαρτί υγείας και απειλεί με αποκαλύψεις. Ωραία περνάτε, μπράβο σας. Μαθήματα ζεϊμπέκικου από τον Θανάση Ευθυμιάδη για σεκλετισμένους και νταλκαδιάριδες. Το ζεϊμπέκικο πρέπει να έχεις, θα μιλήσουμε τουρκικές λέξεις και όσοι ξέρουν να τις καταλάβουν, ένα νταλγκά, ένα σεχλέτη. Κάτι ερωτικά να σε τρώει μέσα σου για να το βγάλεις, για να μην σκάσεις, να χορέψεις ένα ζεμπέκικο. Ή, αν δεν είναι κάποιος ερωτικός δαλγκάς, μπορεί να είναι ένας πατριωτικός δαλγκάς. Έτσι, κάτι να σε καίει μέσα σου. Αν δεν έχεις μια φωτιά μέσα σου να σε καίει, μην το χορεύεις το ζεμπέκικο γιατί το προσβάλλεις. Αυτοί όλα με τα κουστούμάκια που χορεύουν και κάνουν, δεν είναι, αυτό είναι προσβολή του ζεϊμπέκικου. Δεν είναι ένας χορός πανηγυριού και χαρά στο ζεϊμπέκικο. Να περάσει αντιζεϊμπέκικος νόμος να μην χορεύεται έτσι ανεξέλεγκτα και πανηγυρικά. Να τελειώνουμε. Καλή ιδέα. Τον αγαπάμε που τον αγαπάμε τον Χωακίν Φίνιξ, τώρα θα μας κάνει να ψάχνουμε νηφικό. Ο βραβευμένος με χρυσή σφαίρα για τον Τζόκερ ηθοποιός, που έχει βάλει πλώρη για το Όσκαρ, δήλωσε πως για να συμβάλλει στη μείωση των απορριμμάτων του πλανήτη, θα βγάλει όλη την περίοδο των βραβείων και των απονομών με ένα κοστούμι. Με το Στέλλα Μακκάρτνεϊ που φορούσε και την περασμένη Κυριακή. Χωακίν, I do. I do. Ο Χωακίν δεν ξέρω. Λοιπόν, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με μια μεγάλη στιλιστική αλλαγή. Φυσικά. Να το και ο Χωακίν μας. Να πάμε εδώ πέρα. Η πρώτη είναι αυτή. Στον Μπουράκ του Χακί. Στον κούκλο Μπουράκ Χακί. Που απορώ. Βασικά είναι σαν να έχει γεννηθεί έτσι. Αυτό το μαλλί έπρεπε να το έχει κάνει από την πρώτη μέρα που τον έχουμε συναντήσει. Του πάει καταπληκτικά. Εν τω μεταξύ είναι και λίγο καμουφλάζ, γιατί σου λέει τώρα στα 53. Έχω βγάλει και κάτι άσπρες τρίχες. Οπότε αν το 47 κάνω. 47 είναι ο άνθρωπος, 53 είναι ο πατέρας. Ο πατέρας. Οπότε τώρα στα 47 κοντά είναι στα 53. Σου λέει, έχω βγάλει και κάτι άσπρες τρίχες. Ας το κάνω και να ξανθώ σαν τρόπο. 47 δεν είναι 73. Δεν είναι 150. Έχει όμως άσπρες τρίχες. Και που έχει περάσει αυτός, αυτό το μαλλί αυτός από 47. Γιατί αυτό έχει τόσο πολύ μαλλί. Γιατί έχει τόσο πολύ μαλλί στα 47. Τυχερός. Και μπορεί να τα κάνει και ξανθά. Και βλέπω εκεί πέρα πίσω, πλούσιο μαλλί, κουρεμένο αυτό. DNA το λέμε. Και άλλοι δεν μπορούν να τα κάνουν, όχι ξανθά, που δεν έχουν μαλλιά. Τέλος πάντων. Ακόμα. Μπράβο ρε Στέφανε, δώσε ρε φίλε. Γιατί έχουμε πει, θα μπουν και κάποια μαλλιά. Θα μπουν κάποια μαλάκια τώρα τέλη του σεζόν. Εκεί απ' έξω με κάμερα νομίζεις. Δεν θα το έχω εγώ. Να το μοιραστούμε με τα παιδιά που βλέποντάς το, μπορείς να αναρωτηθείς δύο πράγματα. Τι θυσίες μπορείς να κάνεις για τη δουλειά είναι το ένα. Ναι. Τι θυσίες μπορείς να κάνεις για μια νέα και όμορφη κοπέλα που έχεις δίπλα σου είναι το δεύτερο. Εγώ, παιδιά, νομίζω ότι δεν του πάει καθόλου αυτό το μαλλί. Ο άνθρωπος το έκανε, φαντάζομαι, για συγκεκριμένο λόγο, είτε για την ταινία, είτε για τη χαρά. Και οι δύο λόγοι είναι ιεροί και τον στηρίζουμε γιατί είναι άντρας ο σωστός. Αλλά το μαλλί, παιδιά, δεν μου αρέσει καθόλου. Μου θυμίζει λίγο το Russell Crowe στα κακά του κιόλας. Να έβαζε μαλλί αν δεν είχε και να πούμε ότι το έκανε και είτε για ρόλο είτε για τον έρωτα της ζωής του, πάει καλά. Αλλά εδώ πέρα ο άνθρωπος είχε μια χαρά μαλάκια. Δηλαδή ήταν πλούσια εικόνα. Είναι πλούσια εικόνα. Ναι, προφανώς. Πήγε το έκανε ο άνθρωπος για να. Καταρχάς είναι ένας άντρας μελαχρινός, με μπλε μάτι. Ναι. Είναι ό,τι πιο φανταστικό. Ξανθός με μπλε μάτια. Την ίδια επαφή με σένα. Είναι το πιο τετριμένο. Όποιος έχει ξανθά φυσικά μαλλιά μπορεί να έχει και μπλε μάτια. Το πιο πιθανό. Ενώ. Δηλαδή Τούρκος ξανθός τώρα δεν γίνεται, ρε παιδιά. Είναι global ο άνθρωπος, δεν είναι Τούρκος. Πάντως μαζί με την ταινία ποτίστηκε και η χαρά, έτσι, κανονικά. Αλήθεια, τώρα πιστεύετε ότι μπορεί να άρεσε στη χαρά ή να το έκανε για τη πολύ, χαρά. Πολύ, και εγώ ανέβασε και δεύτερη φωτογραφία. Θα τη στείλω να τη ρωτήσω. Είναι όχι, πίσω ναι του η χαρά και τον χτενίζει. Θέματα. Να της άρεσε πολύ, καμία αντίρρηση, αλλά να το έκανε ένα πολύ διάσημος film star. Να αλλάξει τα μαλλιά του επειδή τα έχει με μια κοπέλα 25 χρόνια και θα ανταρρευτεί. Όχι. Αυτό είναι η δική σα. Δεν σου πω την παροιμία τώρα. Όχι, να μην την πει γιατί μα ενδιαφέρει κιόλα. Θα λέγεται και πρωί. Πάμε στην
στο επόμενο θεματάκι μας τώρα. Είναι η Νόνη Δούνια. Η Νόνη, αγαπημένη μας. Έκανε δύο αποκαλύψεις. Μία ότι πέφτει πολύ φλερτ στη Βουλή. Πράγμα που δεν το σκέφτησε ότι μπορεί να πέφτει πολύ φλερτ στη Βουλή. Καλά, κάνεις πλάκα. Έλα. Ξέρεις τι γίνεται. Όχι, δεν ξέρω. Πού να ξέρω τι γίνεται. Στους διαδρόμους. Έχω πάει στη Βουλή για να ξέρω. Δεν λέω υποχρεωτικά. Μέσα στο κοινοβούλιο, εκεί που είναι οι 300 και αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς. Λέω για τα γραφεία στα πέριξ της Βουλής μέσα. Οι γραμματείς, οι αρχοφόροι, οι σερβιτόροι. Καταρχήν, δηλαδή, μου έχει κάνει εντύπωση, παιδιά. Πάρα πολλοί βουλευτές. Σε όλους τους φόρους που έχουν... έχει η πλειοψηφία άντρες, αυτό. Αντρών με εξουσία. Υπάρχει δηλαδή οι περισσότεροι βουλευτές, και να είναι καλά οι άνθρωποι. Όλοι αυτοί που είναι στα γραφεία σου είναι μόνο γυναίκες. Δηλαδή, δεν ξέρω, έχετε τα σκύπτρα να κατέχετε γυναίκες στην Βουλή, να ξέρεις, έξω από το κοινοβούλιο. Απ' την άλλη, θα ήθελα να απευθυνθώ στην Νόνη και να τη πω αφενός, να σηκώνει το τηλέφωνο, την παίρνω. Και δεύτερον, να σε παρακαλέσω πάρα πολύ, επειδή τα παιδιά μεγάλωσαν. Δεν είναι κακό. Μπορεί να τους λες να φοράνε το μπουφανάκι τους. Μην τα αφήνεις έτσι κυκλιώνει. Τους το λέει. Τους το λέει. Απλά δεν κάθεται να φωνάζει. Αυτό λέει. Λέει, παιδιά, άμα δεν φορέσεις θα κρυώσεις. Άμα φορέσεις δεν θα κρυώσεις. Κανόνες την πορεία σου. Γιατί όταν είναι και μεγάλα τα παιδιά, εδώ πέρα το λέμε πια στα δικά μας. Τα παιδιά που δεν είναι τόσο μεγάλα όσο τους Νόνης. Στα δικά μας τα παιδάκια τα βάζουμε τα μπουφάκια, ναι, τα αλλά, σκουφιά, ναι, αλλά και τα κασκόλ. Η αντιμετώπιση όμως είναι κανονική. Δεν φωνάζεις. Λες, άκου, κάνει κρύο. Χιονίζει. Δες πώς είναι ο καιρός. Τι καταλαβαίνεις. Άμα δεν το φορέσεις, θα παγώσεις. Απλά πράγματα. Μήπως είναι καλύτερο για το παιδί τουλάχιστον όμως να μην ζαλίζεται οι γονείς. Και το λέω τώρα αυτή τη στιγμή ως παιδί. Βάλε και τη ζακέτα σου, βάλε και αυτό, πάρε και τα γάντια σου, πάρε και το κασκόλ. Εμά δεν τη δω και σαν κρεμμύδι να βγω έξω επειδή το θέλεις εσύ, ρε μάνα και πατέρα. Το υπομένεις ακόμα αυτό. Εννοείται. Εδώ μένω μαζί τους. Δηλαδή θα ντρεπόντουσαν να μου πούν αυτό. Παρ' όλα αυτά, μα δείχνει τη ζεμπεκιά σου, Γιώργο. Όταν φτάσει εκείνη την εποχή, τότε να με κρίνει, Κατερίνα. Πάμε παρακάτω, παρακαλούμε. Πάμε. Τις δηλώσεις που αγαπημένου. Πού θα πάμε. Θα πάμε σε αυτούς που χορεύουν, ναι, ζεμπέκικο, ναι, με κουστούμι. Ναι, ναι, ναι. Oh. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Γιατί εγώ έχω χορέψει ζεμπέκικο με κουστούμι. Γιατί ήμουνα καλεσμένος σε εκπομπή, στο Σπύρο του Παπαδόπουλου συγκεκριμένα. Καλή εδώ ώρα. Έχω βγάλει. Όχι. Αλλά έχει βγάλει το σακάκι. Έχω βγάλει το σακάκι. Είναι θέμα. Σε αυτό που λέει ο Θανάσης, εμένα προσωπικά με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Το ζεμπέκικο είναι ένας χορός μιας συγκεκριμένης συναισθηματικής έκφρασης, η αλήθεια είναι. Εγώ το ζεμπέκικο δεν το χόρεψα ποτέ στη ζωή μου με μεγάλη χαρά. Θεωρείται ένα βαριά... εκείνη τη βραδιά θεωρείται, το ζεμπέκικο θεωρείται βαρύς χορός. Εγώ έτσι το χορεύω, αλλά ενώ θα συμφωνήσω πάρα πολύ με το Θανάση, μεγαλώνοντας, θεωρώ ότι είναι όμως, πολύ πιο ωραίο και σημαντικό να χορεύουν οι άνθρωποι και να εκφράζονται. Ανεξάρτητα τώρα με το αν μας αρέσει ή αν δεν μας αρέσει. Γιατί τώρα είναι υποκειμενικό πολύ αυτό. Σημασία έχει να νιώθεις εσύ την ανάγκη. Σε αυτό που θα συμφωνήσω με τον Θανάση όμως, και ισχύει για όλους τους χώρους του κόσμου όμως, όχι μόνο για τον ζεμπέκικο, είναι ότι όποτε χορεύεις και δεν νιώθεις την ανάγκη να χορέψεις, ό,τι χώρος και να είναι αυτός, είναι λίγο τζάμπα. Δηλαδή είναι λίγο σαν να δείχνεις ότι... σαν να δείχνεσαι εσύ ο ίδιος. Ό,τι ισχύει λοιπόν για τους άλλους χώρους, ισχύει και για το ζεμπέκικο. Αυτό πιο πολύ τώρα. Εγώ αυτό δεν νομίζω. Γιατί πρέπει δηλαδή το ζεϊμπέκικο Σόνι και Ντέ να έχει μαζί του, δηλαδή να μοιράζει ο Θανάσης Ευθυμιάδης ένα βιβλίο προς τους γάμους, που να λέει αν σκοπεύετε να χορέψετε ζεϊμπέκικο, πρέπει να πληρείτε, τσεκάρετε παρακαλώ αυτά τα κουτάκια, ναι, και βάλτε το μαζί με τις ευχές δίπλα για να ξέρουμε αν μπορείτε μετά τις 4 να χορέψετε ένα ζεϊμπέκικο. Όχι, από τους ζεϊμπέκιδες και επειδή ο Ευθυμιάδης πραγματικά, παιδιά, που θα μπορούσαν να κάνουν κόντρα με τον Κρατερό. Ωραία, εξαιρετικό ζεμπέκικο. Ζεϊμπέκιδες, δεν είναι αδύνατο. Και το φλαμένκο ίσως έχει μια αντίστοιχη ιστορία και ίσως και το τσατσατσά και ίσως και το πάσο ντόμπλε και δεν ξέρω τι. Αλλά είναι χορός. Όχι, ίσως. Έχει μια ιστορία. Ωραία. Οπότε χορός είναι, παιδιά. Μπορεί να πει ο Θανάσης Ευθυμιάδης, εγώ θα το δεχόμουν να πει εγώ για να χορέψω ζεϊμπέκικο. Θέλω να πληρώ αυτές τις προϋποθέσεις, γιατί αλλιώς εγώ αισθάνομαι ότι το προσβάλλω. Να σου πω κάτι. Α πούμε, α πάρουμε τώρα ένα ζεμπέκικο. Εντάξει. Κοίτα, αυτό που λέει. Όχι, 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 αυτό, όχι, αυτό, όχι αυτό, γιατί αυτό έχει και ένα ρυθμό που είναι λίγο αυτό. Ας πάρουμε... όχι, 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 όχι. Ας πάρουμε το βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Εντάξει, που είναι ένα ζεμπέκι, δηλαδή κάθε μουσική έχει και ένα στίχο, εντάξει, κάθε μελωδία. Λέει, ας πούμε, βρέχει φωτιά στη στράτα μου, εάν είσαι
Εδώ και κάνεις. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Αυτό είναι λίγο. Λάκης Καβαλάς. Θέλω να πω ότι. Όχι, όχι, όχι. Ο Λάκης είναι μια κατηγορία μόνος του. Ρε παιδί μου, και το τραγούδι του Τιτανικού έχει ένα νόημα, αλλά δεν θα πάω να πέσω σε παγόβουνο. Το ακούω και μόνο. Κατάλαβες τι σου λέω. Ναι, και εγώ και εσύ κατάλαβες τι λέω. Αυτό που λέει ο Θανάσης και σε αυτό έχει δίκιο, είναι ότι υπάρχει μια ατμόσφαιρα, ρε παιδί μου, σε κάθε μουσική και αυτή την ατμόσφαιρα εκφράζει συνήθως όταν χορεύεις. Εάν δεν την εκφράζεις αυτήν, δεν είναι θέμα κινησιολογίας, είναι ότι είσαι λίγο αλλού. Και αυτό το θεωρεί ο Θανάσης. Δεν το θέλει ο Θανάσης, δεν έχει δίκιο. Εγώ συμφωνώ μαζί του. Δεν το θέλει. Παρόλο που έχω χορέψει με κουστούμι, γιατί δεν μπορούσα να το βγάλω. Ευχαριστώ. Πάμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο νούμερο 9, γιατί μπορεί να υπάρχει μια ατμόσφαιρα στο Ζεϊμπέκικο, αλλά μια ατμόσφαιρα λίγο βαριά υπάρχει και στο νούμερο 9, γιατί δεν έχουμε τη σύνοδο Κρόνου Πλούτονα. Αν την έχουμε. Δεν έχουμε μια έκλειψη. Δεν επηρεάζει όλους. Κρόνου Πλούτονα, καλά τα λέτε. Συγγνώμη. Δεν επηρεάζει όλους μας. Δεν θα επηρέαζε και όλα τα τηλεοπτικά πλατό της ελληνικής τηλεόρασης. Πέφτουνε τα φώτα. Καίγονται τα κατεΐφια στους 200 βαθμούς. Oh. Πέφτουνε οι μπαταρίες στα ακουστικά. Ποιος σας έκανε ποδαρικό ΑΕΟ? Πάρτε στο νούμερο 9. Φως μας έχει πια τυφλώσει. Φως όλα έχουν τελειώσει. Έλα, κάνε καμιά φάρσα με τη Μανούλα. Αυτό δεν είναι φάρσα, λίγο μας έπεσε το ρεύμα. Παιδιά, συνεχίζουμε κανονικά, δεν θέλω να μου φοβάστε. Φέρνε αναπτήρα. Αχ, έλα, για να ψε το φως. Την καρδιά και μου διακοπή έχω το τρία. Έλα, 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 έλα. Πάλι σταμάτησε. Τι έπαθε τώρα αυτό, δεν ξέρω. Μπηλιά βρήκαμε και αυτό. Κάτι έγινε πάλι τώρα. Ουγάρ έρχεται μόνο. Δεν άκουσα πως είπατε ορίστε. Ησυχία, ησυχία στο πλατό. Τυχεία, 3, 2, 1. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αναλυτικότερα σήμερα Σάββατο, τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Λάθος. Κάψτε τα όλα, μη μείνει τίποτα. Σήμερα θα κάνουμε ένα ωραίο κανταΐφι. Το κανταΐφι μου λίγο άρπαξε, αλλά εμείς δεν πετάμε εδώ τίποτα. Τι να κάνουμε δηλαδή. Ξέχασα να κατεβάσω που το είχα στο 200 για να είναι προθερμασμένος ο φούρνος. Έμεινε εκεί. Τα λάθη πληρώνονται. Έγινε και αυτό μια φορά. Παιδιά, μπορεί να συμβεί, ας πούμε, και στην καλύτερη μαγείρισα αυτό. Ήταν πολύ φυσικά. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Κανονίστε να πάθει τίποτα με αυτές τις ξυπνάδες. Κανονίστε να πάθει τίποτα. Είναι που είναι οι μέρες τέτοιες. Κανονίστε να πάθει τίποτα και να τρέχουμε σε κάνα νοσοκομείο. Γιατί τρώμαξε τόσο πολύ μακριά? Δεν ξέρω. Γι' αυτό μου ήρθε σχεδόν απάνω μου. Εγώ κάτι τέτοια. Θα φωνάξει το φίδι κρατερούλι τσούζι, άστο κρίμα είναι. Κρατερούλι τσούζι. Τι είναι αυτό? Και εσύ όχι, κοίτα, ένα έτσι. Οπ, το έκανα. Ένα οπ. Ήταν, υπήρξε μια αντίδραση. Έκανες μόνο έτσι, θα μας τρελάνει. Εδώ, παιδί μου, πήγε ψυχή στην κούλουρη. Τι να κάνεις. Παιδιά, θα τρελαθώ μετά. Άντε, πήγαινε πάλι πίσω. Πήγαινε στη θέση. Άντε, στη φωλιά σου. Θα ωραία. Θα πάω να κάνω παρέα με τον κύριο Ραμπατζή. Ξανά. Θέλω να το δω λίγο αυτό. Κοίτα, σκέφτηκα μάλλον ότι τώρα μια βασιλική κόμπρα σε αυτό το ψοφόκριο, πού να έχει έρθει και να έχει φωλιάσει εδώ. Εσύ κατάλαβες, δηλαδή κατέβηκε αυτό το πράγμα και είδες ότι είναι βασιλική κόμπρα, ας πούμε, και είπε ότι θα είναι ψεύτικη η αλήθεια τώρα, δηλαδή. Τι να κάνω τώρα, είναι θέμα αντανακλαστικών. Θα τρελαθώ. Έτσι. Άρα τα μάτια του λαγού και άρα του κρατερού. Έτσι. Είναι και το γνωστό το κρατερούλι και τα λοιπά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, ας συνεχίσουμε πριν πέσουν και άλλα πράγματα.
Καλύτερα όμως να πέφτουν φίδια. Αυτό πώς δεν το είχα δει εγώ από την αρχή. Παρά, ξέρω εγώ, φώτα, τέτοια πράγματα ακουστικά που συνέβησαν εδώ πέρα, γιατί αυτά είναι δύσκολα. Καλά, σε όλες τις εκπομπές έχει συμβεί και σε εμάς έχει συμβεί. Κάποιες φορές να πέσει το ρεύμα. Σε πόσες πέφτουν κόμπρες. Ατυχήμα. Κόμπρα όμως σε καμία. Είμαστε οι πρώτοι. Για πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε στο νούμερο 8. Πάμε στο νούμερο 8. Είναι η τηλεοπτική σειρά η οποία μονοπόλησε το ενδιαφέρον του κοινού για το αν θα καταφέρει τελικά να επιστρέψει μετά από 16 χρόνια ή όχι. Μιλώ φυσικά για το Καφέ της Χαράς και βλέπετε τώρα πλάνα από το καινούριο Καφέ της Χαράς. Αυτό που έκανε πρεμιέρα για δεύτερη φορά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Έκανε δηλαδή την πρώτη πρεμιέρα 16 χρόνια πριν, έπαιξε κανονικά, έκανε επιτυχία και επέστρεψε την παραμονή Πρωτοχρονιάς. Κάνει λοιπόν πρεμιέρα, πήγε πάρα πολύ καλά. Και ο Δήμαρχος, ο Περίανδρος Πόποτας, δηλαδή ο Χάρης Ρώμας, ανοίγει την πόρτα του Κολοκοτρονιτσίου και υποδέχεται τον Ισίδωρο Φίκαρη στο μέρος όπου γίνονται τα γυρίσματα για το Καφέ της Χαράς. Μας λέει, όπως είδατε, ότι είναι και εκείνη μια φωλιά, ότι δεν είμαστε μόνο εμείς, ότι μιλάει για το άγχος που είχε, αλλά και για τα πρώτα πράγματα και πώς ήταν τα συναισθήματα όταν συναντήθηκε με την Άννα Χατζησοφιά και άρχισαν να σκέφτονται για το πώς θα κινηθεί η σειρά στη νέα της αυτή, στη δεύτερη εκδοχή. Η Ρένια Λουιζίδου μιλάει για τις δυσκολίες των γυρισμάτων, γιατί είναι πάρα πολύ εξωτερικά γυρίσματα, έχει κρύο και διάφορα άλλα πράγματα και επίσης μας λέει τον εναλλακτικό τίτλο που ήθελε να δώσει στο Χάρη Ρώμα. Όταν δηλαδή της είπε για πρώτη φορά ότι θα γίνει το Καφέ της Χαράς, του έδωσε άλλο τίτλο. Μιλάει η Τζόι Σεβίδη, η οποία λέει ότι δεν περίμενε ότι θα γίνει το Καφέ της Χαράς ακόμα και λίγο καιρό πριν. Και ο νέος αστυνομικός, ο Αντώνης Καλομυράκης, έχει μπει στη σειρά, ο οποίος μικρός. Μεγάλωσε βασικά βλέποντας Κωνσταντίνου και Ελένης, βλέποντας Καφέ της Χαράς και τώρα αισθάνεται σαν όνειρο που βρίσκεται εκεί με όλους αυτούς και εσύ πρωταγωνιστή, νούμερο 8. Εγώ τώρα θα ήθελα μια τυροπιτούλα. Μη με ρεθίζεις τώρα, μη με ρεθίζεις τώρα. I like digging holes and hiding things inside them. Mr. Policeman, yes, στο yes. Ανανεωμένο στο καινούριο Καφέ της Χαράς. Έρχομαι να βάλω σε τάξη το Κολοκοτρονίτσι. Ευτράπελα το γύρισμα, έχεις να μας πεις τίποτα. Κάποια στιγμή που κρυώναμε όλοι πάρα πολύ, γιατί έχει πολύ κρύο εκεί που κάνουμε γυρίσματα, έπρεπε να τελειώσουμε μια σκηνή για να φύγουμε και λίγο πριν τελειώσουμε χτύπησε ένα κινητό. Η απελπισία που είδαμε στα βλέμματα όλων, μετά δεν μπορούσα να σταματήσω να γελάω για να κάνουμε τη λήψη. Είμαστε η γενιά που βλέπαμε Κωνσταντίνου και Ελένης και Καφέ της Χαράς και νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ πέρα. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος, παιδιά. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ζεις το όνειρό σου, δηλαδή. Με έναν τρόπο, ναι. Είναι πολιτική μου αντίπαλη. Κάθαρο, μα είσαι εσύ, Πολυμενέα, που πήγες και έκτισες πάνω στο ρέμα επειδή είναι γειτονικό με τα χωράφια σου. Ο κύριος Ρώμας με τα χρόνια μήπως έγινε πιο αυστηρός στο γύρισμα? Νομίζω το αντίθετο. Εντελώς το αντίθετο. Κι εγώ δεν το περίμενα τόσο. Ίσως επειδή με εμάς τους παλιότερους υπάρχει μια χημεία και μια σιγουριά, σε εμάς είναι έτσι πολύ συγκαταβατικός, πολύ φιλικός. Πραγματικά είχα πολύ μεγάλη αγωνία, γιατί η απόσταση είναι μεγάλη σε όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ έχω αλλάξει πάρα πολύ. Αλλά τελικά ήταν πολύ ισχυρή η σύνδεση με το ρόλο και δεν δυσκολεύτηκα να ξαναμπω. Πώς νιώσατε όταν χτύπησε το τηλέφωνο και σας μεταφέρθηκε αυτή η σκέψη? Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, εγώ στη μέση της πορείας κιότεψα. Και είπα, μην ακοβλακείς, παιδιά, το καφέ δεν θα γίνει. Εμένα παραγωγή δεν με έχει πάρει ακόμα. Όταν όντως χτύπησε το τηλέφωνο από την παραγωγή, είπα, Παναγία μου, Χριστέ μου, ανοίξαν οι ουρανοί. Ο ρόλος έχει αλλάξει καθόλου? Έχει απόλυτη συνέπεια με αυτό που ήταν. Δηλαδή, έχει πάρει τα μαθήματά της. Όταν μου το πρώτο είπε το Καφέ της Χαράς, λέω και θα το πω, μου το Καπί της Χαράς. Και θα μαζεύονται τα γερόντια του χωριού πια. Έχει πλάκα, έχει πλάκα. Το ήξερα λοιπόν ότι θα γίνει. Ήξερα επίσης ότι είναι μια δουλειά που θα πάρει χρόνο μέχρι να οργανωθεί να γίνει, γιατί είναι μια δύσκολη σειρά να γυριστεί. Με κακουχία πολύ, δύσκολη δηλαδή, με πολλά εξωτερικά γυρίσματα, πολύ κρύο, πολύ ορθοστασία, πολύ ταλαιπωρία σωματική. Και ίσως και γι' αυτό, στο υπόλοιπο κομμάτι το ρίχνουμε τόσο πολύ στην Παλαβή. Όταν χτύπησε το κινητό και είδα Χάρης Ρώμας πριν από ένα χρόνο, λέω, αχ, ο καλός μου ο Χάρης, για να δω τι θα έχει να μου προτείνει τώρα, τι έχει να μου πει και μακάρι να μπορούμε να το κάνουμε. Και τελικά μου είπε για το Καφέ της Χαράς, του λέω, εννοείται, κλείνω, τελειώσαμε, είμαστε μαζί. Υπήρχαν και πράγματα τα οποία περιμέναμε να πάνε καλύτερα από ό,τι πήγανε. Και ιδιαίτερα αυτά τα οποία είχαν να κάνουν με sequels από το παρελθόν. Το Καφέ της Χαράς όμως θεωρώ ότι είναι μια δουλειά που έχει από μόνη της ένα πολύ μεγάλο άστρο και είναι πολύ φωτισμένη. Θα την τραβάω όσο θέλω. Ανάθεμα σε αυτόν που πήγε τη συντάξη τα 67 και πρέπει να σε λούζομαι ακόμα. Κύριε Ρώμα, η οικογένεια ξαναενώθηκε μετά από σκέψεις πολλών ετών. Βεβαίως, γιατί δεν είστε μόνο εσείς φωλιά του κούκου. Και εμείς είμαστε φωλιά και σε αυτή τη φωλιά επανήλθαν
όλα τα μέλη και οι νεοσύ, αλλά και, και τα γεροντόπουλα. Όλοι είχαν ένα άγχος και εγώ είχα ένα άγχος στην αρχή για το πώς θα το ξαναπιάσω το νήμα από εκεί που είχε μείνει. Με το πρώτο δεκάλεπτο που καθίσαμε με την Άννα τη Χατζησοφιά για να παραθέσουμε τις ιδέες που είχαμε ο καθένας, ήταν ακριβώς σαν να μην πέρασε όχι μια μέρα, μια ώρα. Καφέ της Χαράς, το οποίο πρέπει να πω ότι για μένα είναι πλέον το κέντρο της ζωής μου, το ιεραρχό πρώτο. Είναι αυτό που αγαπώ πάρα πολύ συστηματικά, γιατί με συνδέει με ένα παρελθόν και με μια αγάπη του κόσμου η οποία δεν χάθηκε ποτέ όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα, άμα το καφέ πάει καλά, ξαφνικά θα γεννημό, θα αρχίσουν και άλλοι να σκέφτονται. Θα σας πω εγώ μετά τι σκέφτηκα, αφού σχολιάσουμε. Θα σας πω εγώ και ευχαριστώ, Χάρη. Μετά. Όχι, μετά. Σχολιάσουμε πρώτα αυτά και μετά. Ωραία. Λοιπόν. Χάρη Ρώμα, δεν περιμένουμε πραγματικά. Πετά από τη χαρά του. Βέβαια. Κάθαρο αυτό. Και δικαίω. Και ουσιαστικά, ρε παιδί μου, όταν βγαίνει και λέει ότι εγώ το αρχώ σε όλα πρώτο, είναι κάτι που του Χάρη Ρώμα του έλειπε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, κάνει μια τεράστια επιτυχία την τελευταία τη καριέρα του. Η τελευταία επιτυχία τη καριέρα του ήταν το καφέ τη Χαρά. Περνούν πολλά χρόνια. Και θέλει να επιστρέψει με επιτυχία. Τώρα, βέβαια, Χάρη μου, να σου πω την αλήθεια, ότι είναι ένα sequel που επιστρέφει με επιτυχία. Το μόνο όμως, και μόνο. Διορθώστε με, ακριβώς, αν υπάρχει μόνο. Άλλο που επιστρέφει με επιτυχία. Και το πιο πρόσφατο, το λόγο γιατί τιμής, δεν είναι ότι έχει γίνει δεν μόδα, είχε επιτυχία. Ήταν πριν μόδα. Όχι. Ναι, δεν είχε επιτυχία το λόγο τιμής. Η πολυκατοικία. Όχι, εντάξει. Υπάρχει δηλαδή, μια βασική. Καμία σχέση. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά όμως, αν μου επιτρέπετε. Το καφέ της Χαράς δεν σταμάτησε ποτέ να παίζεται. Δηλαδή, παίζεται για Κωνσταντίνο Ελένης και Καφέ της Χαράς. Νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει άλλο σύριαλ που να έχει παιχτεί σε επανάληψη τόσες πολλές φορές. Οπότε, ναι, μεν τα γυρίσματα και οι ηθοποίοι επανέρχονται μετά από 16 πόσα χρόνια είναι. 16, ναι. Αλλά για φανταστείτε ότι επί 16 χρόνια παίζει κάθε χρόνο αυτό το σύριαλ. Δεν σταμάτησε να παίζεται ποτέ. Δηλαδή, κάποια στιγμή είχε γίνει και σε μορφή αστείου ότι το Κωνσταντίνο και Ελένης και το καφέ της Χαράς. Α, ναι, Κωνσταντίνο και Ελένης και καφέ της Χαράς. Δηλαδή, το είπε και ο νέος συνάδελφος ότι μεγάλωσε με αυτό που κάνει τον αστυνομικό. Όχι, δηλαδή, φανταστείτε το πως είναι. Οπότε, ναι, μεν είναι sequel, γιατί είναι στην πραγματικότητα, αλλά απ' την άλλη, ο κόσμος δεν έχασε ποτέ την επαφή του όχι με αυτό μόνο, το σύριαλ. Έχει αποκτήσει και νέο κοινό. Βέβαια. Αυτό που λέτε. Είναι πολύ σημαντικό. Το λόγο τιμής το είδανε όσοι είναι τώρα 45, βέβαια. Πούμε, και πάνω. Είναι αυτό που είχε πει και ο Μιχάλης Ωρέπας για τις τρεις χάριτες. Ότι που είχε πει τότε συνέντευξη που του είχαμε κάνει, ότι ήταν ίσως λάθος του που δεν άφησε να παίζεται. Να παίζονται οι τρεις χάριτες. Γιατί έτσι έχασε ακριβώς το πουλί Μαριλού. Την επαφή με το νέο κοινό. Ενώ το καφέ της Χαράς έχει φτιάξει δεύτερη γενιά θεατών με το συγκεκριμένο σύριαλ. Οπότε τώρα έχονται και ακουμπάνε πάνω σε αυτό και συνεχίζει την πορεία του. Και γυρίσματα που είναι πολύ σκληρά, όπως ναι. Δήλωσε προηγουμένως η Ρένια. Τώρα τα δύσκολα. Πολύ ωραία το εξήγησε η Ρένια Λουιζίδου, λέγοντας κακουχίες, ότι είναι πολλά εξωτερικά γυρίσματα. Έχουμε πάρα πολύ κρύο, γι' αυτό λέει και το ρίχνουμε στην Παλαβή στα υπόλοιπα. Οπότε κάνουμε χιούμορ και γελάμε. Μ' άρεσε πολύ που μας έβαλε στο κλίμα του πώς γίνονται τα γυρίσματα, στο πόσο δύσκολα είναι και μάλιστα που το διαχωρίζει η ίδια. Γιατί μάλλον το έχει, και το έχει πολύ πρόσφατο και είναι μεγάλη διαφορά από το να είσαι σε μια σειρά όπως είναι το Σόι σου, το οποίο κάνει επιτυχία, είναι πάρα πολύ καλή σειρά, αλλά είναι μέσα σε ένα πλατό προστατευμένο. Νομίζω ότι μπορείς πολύ πιο εύκολα να κάνεις τη δουλειά σου, Κρατερέ, από ότι το να είσαι στο κρύο και σε διάφορες άλλες συνθήκες οι οποίες δεν σε βοηθούν, έτσι. Εξωτερικά γυρίσματα. Πλατό, με 10 βαθμούς μέσα στο πλατό. Εμείς εκπομπή, αλλά γιατί έγινε. Όπου εκεί πέρα, δεν είναι το ίδιο να είσαι 10 ώρες μέσα σε ένα πλατό με 10 βαθμούς, αλλά το θέμα είναι αν περνάς καλά. Και σας αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Με έναν τρόπο κάπως όλα αυτά και με πολλά εσωθερμικά βεβαίως και άλλα τεχνικά μέσα τα αντιπαρέρχεσαι. Ναι. Αλλά έχει μεγάλη. Έχει, τα εξωτερικά γυρίσματα όλοι το ξέρουμε και όλοι μπορείτε να το καταλάβετε. Όταν έχει, ξέρω εγώ, 4 βαθμούς έξω και πρέπει να είσαι στο κρύο και όχι ντυμένος αντίστοιχα με την εποχή πολλές φορές, είναι δύσκολο. Μα ήδη βλέπουμε, όποιος το έχει παρακολουθήσει, έχει καταλάβει ότι, να δείτε, και εδώ τα πλάνα που δείχνουμε εμείς είναι εξωτερικά γυρίσματα. Για να το λέει η Ρένια, προφανώς η κούραση, η σωματική την οποία αναφέρει και οι κακουχίες και τα λοιπά, είναι μια πραγματικότητα, το έλεγε στην κάμερα τώρα. Το πρόβλημα είναι το εξής. Τα σύριαλ του τουλάχιστον παλιά, τα γυριζόντουσαν, αρχίζαν να γυρίζονται αρχές καλοκαιριού,
που φοράγαμε ρούχα που θα πεζόταν όμως Οκτώβριο το έργο, άρα τα ρούχα δεν ήταν καλοκαιρινά. Και μετά όταν έφτανε ο Οκτώβριος, η σειρά είχε φτάσει να είναι σε πραγματικό χρόνο της σειράς άνοιξη. Οπότε φορούσε καλοκαιρινά. Ήταν πολύ αντίθετο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ... Δεν είναι ωραίο λοιπόν με 4 βαθμούς να φοράς ένα καλοκαιρινό κουστούμι. Είναι κουστούμι, αλλά είναι καλοκαιρινό. Μπάζει από παντού δηλαδή. Είναι ωραίο. Είναι τώρα όπως τα διαλύματα ένα πράγμα. Μπάζει από παντού. Δεν είναι. Να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ θέλω να κάνω μια πρόταση που μου έδωσε την αφορμή ο Χάρης. Την απευθύνω στην Green Pixel και στον Νίκο Τοξτοφόρο, το φίλο μου. Τι? Θέλω να σκεφτείς λίγο να κάνουμε το LAPD. Διότι έχουν περάσει 12 χρόνια. Πώς πέρασα δεν ξέρω. Να περάσουν 16. Ποτέ κανείς δεν έμαθε. Όχι, δεν περάσουν 16. 12 χρόνια. Είχαμε 10 χρόνια διαφορά ο Γιώργος, εγώ και ο Ηρωκλής. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Είναι ένα σειρά που αξίζει τον κόπο να γίνει, κατά τη γνώμη μου, sequel. Πάμε να το δούμε. Θέλει νέα πρόσωπα όμως, πιστεύω αυτό, άμα γίνει. Πάμε σε ένα σύγχρονο διαδικτυακό διάλειμμα. Βρήκε και μπήκε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης. Εγώ έχω μεγαλώσει με αυτή τη στιγμή. Τώρα που έχουμε το κονέ. Πάμε. Πάμε λοιπόν, γιατί πρέπει να βγούμε, όπως έλεγε παλιά η Κατερίνα, στην αυλή για το διάλειμμα, στην γυρολεξία. Πάμε σε ένα σύντομο διαδικτυακό διάλειμμα και ρίξτε ό,τι είναι να ρίξετε από πάνω. Δεν έχει άλλο. Πάμε. Ωραία, κατούλα. Κάνε με απόψε να ξεφύγω από τα ριά μου. Κάνε με ό,τι θέλεις, κάνε με. Κάνε με για σένα να ξεχάσω το όνομά μου. Κάνε με να θέλω να σπάσει η καρδιά μου. Κάνε με απόψε να ξεφύγω από τα ριά μου. Κάνε με ό,τι θέλεις, κάνε με. Πάμε να ζεσταθούμε. Τίποτα, δεν έχουμε πει. Μία ειδική μνήμα για τη φούστα με τα φυλάκια που φοράει η Τζόρτζια. Φυλάκια! Χρυσά φυλάκια. Γι' αυτό στο κοντίνερ να. Είναι πολύ ωραίο το πλάνο. Αυτό να πούμε μόνο. Ευχαριστώ, να σε καλά. Ωραία, λοιπόν. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε την αντίληψη μας μέτρηση και πάμε ευθύς αμέσως στο νούμερο 6. Βεβαίως, γιατί κυρία μου, συνεχίζουν στα θέατρα και κόβουν πίτες και εμείς φυσικά από μένα φυλάκια. Ήμασταν εκεί. Μάμα Ρόζα στο θέατρο Αλίκη, Ψήλη στα αυτιά μου στο θέατρο Μουσούρη και Αρχιμάστορα Σόλνε. Στα αυτιά, νομίζω σκέτο. Στο Ψήλη στα αυτιά, σωστά, στο θέατρο Ηλίσια, που εκεί μάλιστα η συγκεκριμένη παράσταση στο θέατρο Ηλίσια. Τα προσωπικά. Έσοδα πήγαν για τη στήριξη του ορφανοτροφείου Μέλισσα και μπράβο σε όλου του συντελεστέ. Έχουμε ειδήσει, οι δυσάρε θα έλεγα. Γιατί θυμάστε, ήταν παραμονή πρωτοχρονιά. Όταν το αγόρι μας, ο Γιώργος Σαμαράς, ήταν στο Παρίσι με την Κωνσταντίνα Κομμάτα, εκείνη ανέβασε τη φωτογραφία και του είπε «Χίλια ναι!». Και λέγαμε «Είναι επίσημη πρόταση γάμου, έγινε, δεν έγινε». Απαντά τον Κωνσταντινάκη μας, κούκλα, κοιτάξτε, για πρώτη φορά. Και θα στο μαρτυρήσω λίγο, κυρία μου. Ναι, έγινε πρόταση γάμου, θα ακούσετε όλα τα ντεσού. Μπορεί να τα βγάλαμε λίγο με το τσιγκέλι, αλλά τις τα βγάλαμε. Έχουμε μυρτό αλικάκι, προσέξτε παιδιά, τι ατομάκι είναι αυτό. Στολίζει το δέντρο το Χριστουγεννιάτικο 23, δύο μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Πολύ αργά. Και το ξεστολίζει χθες. Δηλαδή, πριν 40 μέρες. Και έχουμε και τον Θανάση Πατριαρχία. Άντε με το καλό, αύριο. Άντε μεθαύριο, παιδί μου, το δες και εσύ. Το πολύ μεθαύριο γίνεται μπαμπάς. Αλήθεια! Νούμερο 6, βεβαίως. Μπράβο. Στο κλίμα των ημερών πραγματοποιήθηκε κοπή πίτα στο θέατρο Μουσούρη για την παράσταση Ψήλη στα αυτιά, στο θέατρο Μικρό Παλάς για την παράσταση Art και στο θέατρο Αλίκη για την παράσταση Μάμα Ρόζα. Καλή χρονιά! Καλή χρονιά! Τι κάνετε, καλή χρονιά, υγεία, παιδιά, όλα τα άλλα είναι διαχειρίσιμα. Είσαι ο άνθρωπος ο τυχερός που θα κερδίσει το φλουρί. Καλή χρονιά και λέει καλή χρονιά. Θες να το τραγουδήσουμε μαζί? Όχι, όχι, θέλω να φύγεις από το πλάνο. Να φέρει το 20, να φέρει έναν έρωτα, να φέρει πλούτη, τι να φέρει.
φέρει όλα τα όμορφα του κόσμου στην αγκαλιά μου. Ο 2020 στόχος. Είναι η τηλεόραση μέσα. Αν είναι κάτι ενδιαφέρον, μακάρι, με μεγάλη χαρά. Είδαμε την πρόταση γάμου στο Παρίσι που σου έκανε. Ναι. Ναι, συνέβη και αυτό το ευχάριστο μέσα στο... μέσα στις γιορτές. Ήτανε κάτι που το είχες καταλάβει ή σε έπιασε εξ απρόπτου? Είναι πολύ ευχάριστα τα νέα αυτά και βεβαίως να συζητήσουμε κάποια στιγμή να τα πούμε, αλλά νομίζω ότι δεν είναι ούτε το μέρος ούτε η στιγμή. Παρ' όλα αυτά είμαι πολύ ευτυχισμένη, φαίνεται, ελπίζω. Μέσα στο 2020 θα σε δούμε νυφούλα πάντως. Δεν τα ξέρω αυτά. Καλοκαίρι ή φθινόπωρο σου αρέσει? Για σένα θα ήταν καλά να παντρευτείς? Για μένα το ιδανικό το έχω λίγο πιο έτσι, καλοκαιρινό, πιο χύμα, πιο... δηλαδή από μικρή κάτι τέτοιο φαντάζομαι. Τώρα ποτέ δεν ξέρεις πώς θα φέρνει η ζωή. Δεν είμαι... Καλοκαίρι θα έχει σόγια. Όσο για τα σόγια, σίγουρα ότι σε μια τέτοια στιγμή πάντα φανταζόμουν ότι οι δικοί μου άνθρωποι θέλω να είναι εκεί, να το ζήσουμε μαζί. Είναι πολύ μεγάλη χαρά, οπότε είναι ωραία τη χαρά με τους ανθρώπους που αγαπάς να τις μοιράζεσαι τις χαρές. Λίον αυτόν Σπαρτών σιγά σιγά. Ευχαριστούμε, να είστε καλά, φιλάκια. Πώς ήταν αυτές οι γιορτές για εσάς? Ήμουν άρρωστη και ήμουν λίγο χάλια, δεν ήταν οι καλύτερες. Ποδαρικό στο σπίτι? Δεν κάνουμε τέτοια. Δεν ακολουθώ πολύ τα έθιμα, δεν πολύ πιστεύω, δεν... με όλα αυτά δεν είμαι πολύ καλή. Υπήρχε όμως χριστουγεννιάτικο δέντρο? Υπήρχε, ναι. Τελευταία στιγμή, 23 του μήνα, το στολίσαμε. Πώς ήταν αυτές οι γιορτές για εσένα? Στο θέατρο, περίμενα το παιδάκι μου, με ανυπομονησία, δουλειά, κούραση. Πότε γεννάμε? Περιμένουμε από μέρα σε μέρα. Τι να πω, παιδιά, αυτό που αισθάνομαι είναι ένα συναίσθημα τεράστιο που μου γεμίζει την καρδιά και την ψυχή και όπως είπα, ανυπομονώ. Το minimal δωμάτιο είναι έτοιμο? Είναι. Είναι, το έφτιαξε η γυναίκα. Υπάρχει ακόμα άγχος. Δεν ήθελες, ας πούμε, να μάθεις το φύλλο, δεν μπήκε στον πειρασμό όλο αυτόν τον καιρό να πεις άντε τώρα πες το. Ήταν από τα λίγα πράγματα που ήμουν σίγουρος, δεν ήθελα να μάθω το φύλλο, ούτε εγώ ούτε η γυναίκα μου. Πολλοί προσπάθησαν να το σφυρίξουν από εδώ και από εκεί, το καταφέραμε. Θα μάθουμε τη στιγμή που πρέπει. Παντρευτήκατε και με πολιτικό γάμο? Ναι, πριν 2 μήνες περίπου. Γάμο θρησκευτικό και βαφτίσια μαζί? Όχι, μαζί όχι. Θρησκευτικός γάμος θα γίνει στο μέλλον όμως. Δεν είναι προγραμματισμένος. Στο σύντομο, στο άμεσο μέλλον. Στο σπίτι ποιος το κέρδισε, το φλουρί? Εγώ το κέρδισα το φλουρί. Κέρδισα, ναι. Πού το κέρδισα? Σε μια τεράστια πίτα ήταν, για το κέρδισα, ναι. Εγώ πέρυσι κέρδισα 3, οπότε φέτος είπα να κάνω, να δώσω χώρο σε άλλους. Τα έσοδα της χθεσινής παράστασης αρχιμάστορα Σόλνε στο θέατρο Ηλίσια διατέθηκαν στο ορφανοτροφείο Μέλισσα. Είναι όλα τα παιδιά του κόσμου δικά μας παιδιά, όχι μόνο αυτά που έχουμε γεννήσει. Και επομένως με κάθε τρόπο οι καλλιτέχνες τουλάχιστον προσπαθούν και πολλές φορές και από το υστέρημά τους να στηρίξουν, να δώσουν αγάπη, να δώσουν δύναμη στους ανθρώπους που προσφέρουν πάρα πολλά. Είναι μια φιλανθρωπική παράσταση. Είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ ευτυχής που η παραγωγή αυτή, η δημόσια σχέση είχαν αυτή την ιδέα να πάρουν αυτή την πρωτοβουλία να κάνουμε μια τέτοια παράσταση. Εγώ είμαι πάντα διαθέσιμος και πρόθυμος να συνδράμω με όποιο τρόπο μπορώ. Για μας το να μην έχουμε ένα μεροκάματο δεν είναι μεγάλη υπόθεση. Καλή χρονιά κιόλας. Στόχοι για το 2020. Το μόνο πράγμα το οποίο έχω στο μυαλό μου και ονειρεύομαι είναι να έχω μια ήρεμη, ήσυχη ζωή με υγεία. Αποχαιρέτησες και το 2019 με να φύγει και αυτό, να φύγει αυτή η χρονιά. Ξέρεις, κάθε φορά στο τελείωμα της χρονιάς έχουμε λίγο αυτό το βραχνά, ότι άντε να φύγει και να μην ξανάρθει. Και δεν είμαστε ψύχρεμοι να συνειδητοποιήσουμε πόσα μαθήματα μας έχει δώσει μια δύσκολη χρονιά. Οπότε όχι, θα πω ότι χρήσιμη ήταν και η χρονιά που πέρασε. Το θέμα είναι να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, ανοιχτούς τους ορίζοντες και να παίρνουμε τα μαθήματα που χρειάζονται για να εξελισσόμαστε. Μπράβο, Αντίνο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο σου. Μπράβο. Και έτσι όπως τα λέει ακριβώς είναι ο Αντίνος. Γιατί αν δεν παίρνει τα μαθήματα, δεν καταλαβαίνει τι έχει γίνει. Και υπάρχει, υπάρχει και περίπτωση να ξαναέρθει το μάθημα. Να πω κάτι. Μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι είπε δεν τη διαγράφω. Ενώ το πολύ εύκολο πράγμα και θα ήταν και πάρα πολύ ανθρώπινο και πολύ φυσιολογικό να πει κάποιος ναι, θέλω να τη διαγράψω αυτή τη χρονιά, γιατί ήταν μια χρονιά η οποία ήταν πολύ άσχημη για μένα. Όχι ότι δεν παίρνεις, συγγνώμη, ότι δεν παίρνεις μαθήματα ή κάτι τέτοιο. Απλώς επειδή είναι επί της ουσίας μια πολύ δύσκολη χρονιά, λες παιδί μου, δεν θέλω να ξανάρθει με αυτή την έννοια. Παρ' όλα αυτά, βλέποντας τον Αντίνο Αλμπάνη, παρατηρώ έναν άνθρωπο ο οποίος πόσο πολύ έχει σκεφτεί όλο αυτό που έχει συμβεί στη ζωή του και πόσο προσπαθεί μέσα από τη δική του εμπειρία να εμπνεύσει και άλλους ανθρώπους. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όποιος έχει περάσει μια πολύ σοβαρή κρίση υγείας, νομίζω ότι δεν ξεχνάει ποτέ
Και ο καθένας για τους δικούς του λόγους οφείλει ή αισθάνεται ότι μπορεί να τα θυμάται αυτά τα πράγματα για να μην τα, να μην τα ξαναπεράσει. Εγώ προσωπικά έχω την ημερομηνία αυτή, την έχω ως μία από τις ημερομηνίες που θα θυμάμαι και την κρατάω επίτηδες έτσι για να μην ξεχάσω, να μην κάνω ξανά τα ίδια. Οπότε συμμερίζομαι απόλυτα την άποψη του Αντίνου. Πάμε παρακάτω. Την ημερομηνία, παιδιά, δεν μας την είπε η Κωνσταντίνα κομμάτια του γάμου, έτσι, με τον Γιώργη μας. Εντάξει, όμως, είπε κάτι για καλοκαίρι. Αυτό θέλω να πω. Παρά το γεγονός ότι είπε, ότι δεν είναι της παρούσης, παιδιά, αφήστε με, μας τα είπε όλα τον Κωνσταντινάκη. Δηλαδή, εγώ κατάλαβα τουλάχιστον ότι παντρεύεται το καλοκαίρι. Εγώ μόνο κατάλαβα αυτό, δηλαδή, επίσης. Δηλαδή, κατά τα άλλα, εσύ πιστεύεις ότι τα είπε όλα η Κωνσταντίνα. Ναι, θα παντρευτεί. Ακούω, θα σου πω τι κατάλαβα. Θα παντρευτεί το καλοκαίρι. Ναι. Θα έρθουν στο γάμο κανονικά που και κλειστός να είναι, θα έρθουν κανονικά τα σόγια. Και εγώ το κατάλαβα και αυτό. Δηλαδή ότι θα πάει η μαμά της μπαμπάς της. Ότι θα είναι κανονικός γάμος δηλαδή. Ναι, αλλά αυτό το καλοκαίρι παντρεύεται, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις. Εντάξει, ρε παιδάκι μου, αλλά δεν θέλω να σου πω ότι έβγαλε τη μία είδηση μετά την άλλη. Εγώ αντιθέτως είδα την Κωνσταντίνα πολύ εγκρατή. Δηλαδή. Τι μας λέγε το εκκλησάκι, το ξοκλείσει, το νησί και όλα και ποια ημερομηνία είναι ακριβώς. Και μετά ασχολούμαστε στους επόμενους 6 μήνες. Εμένα μου φάνηκε ότι είναι λες και το ξέρε από καιρό ότι έχει γίνει αυτή η πρόταση. Και απλά το μάθαμε εμείς λίγο καθυστερημένα με τη φωτογραφία που είχε ανέβει στα social media. Γιατί ήταν όντως πολύ συγκρατημένοι. Και από τη στιγμή, παιδιά, που έχουν γνωριστεί και τα σόγια μεταξύ τους. Και είναι και αυτή η σχέση. Θα παντρευτούν, τι είναι. Ναι, όχι. Ενώ και που είναι και αυτή η σχέση 5 χρόνια. Ή παντρεύεσαι ή χωρίζεις. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλη οδός. Εσύ που είσαι τόσο απόλυτη. Σοφία ήξεστο. Για να το κοιτάξει λιγάκι. Μα έτσι δεν πάει. Το λέω με πολύ αγάπη αυτό. Γιατί θα στα φέρει ζωή περίεργα τα πράγματα. Εγώ απλώς θέλω να πω. Θέλω να με ακούτε, δηλαδή να με προσέχετε. Μου φέρνουν από πάνω κόμπρες, βασιλικές κτλ. Η κατάστασή μου δεν είναι καλή. Θέλω όμως να σας πω ότι αυτά που λέω, τα λέω γιατί έχει λόγο. Εγώ πιστεύω ότι η Κωνσταντίνα δεν τα είπε όλα, γιατί θέλει να τα πει όλα. Όταν θα έρθει ο συγκεκριμένος χρόνος, που θα είναι σε λίγες μέρες. Μην με πιέζετε να πω περισσότερα, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, μέχρι εκεί. Πιέζετε, εγώ γιατί θα τα πεις στο τέλος. Διέκρινα έτσι το άγχος του Θανάση Πατριαρχέ, που εκείνη την ώρα νομίζω ότι σου φαίνονται όλα τα άλλα σήματα, γιατί ο άνθρωπος τις επόμενες μέρες θα γίνει μπαμπάς. Οπότε εκείνη την ώρα του κάνουν τις ερωτήσεις οι δημοσιογράφοι, βλέπετε και το βλέμμα του είναι λίγο κοιτάω από εδώ, κοιτάω από εκεί. Δεν ενδιαφέρομαι, δηλαδή πιστεύω ο άνθρωπος θα τους πει: ρε παιδιά, αφήστε με, ναι, μπορεί να γεννήσει η γυναίκα αυτή τη στιγμή. Τι μου λέτε τώρα, δηλαδή πέφτω μέσα. Δεν σου φαίνονται σήματα, είναι. Είναι. Και άμα περιμένει ο άνθρωπος από μέρα σε μέρα και είναι στο θέατρο, δηλαδή για δευτερόλεπτα μπήκα στη θέση του και είπα Παναγία μου, αυτό θα είναι πάρα πολύ, γιατί θα βγαίνεις να φαντάζομαι ότι θα βγαίνεις να παίξεις και θα είσαι συνέχεια στο ότι κάποιος θα σου πει γεννάει. Οπότε εκεί τι θα πει, τι τρέχεις, δεν ξέρω τι κάνεις. Εκεί είναι... δεν τρέχεις όμως, άμα είσαι στο θέατρο, τι κάνεις, δεν τρέχεις. Δεν ξέρω. Ευτυχώς δεν το ζήσα εγώ αυτό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Εγώ έτσι όπως το βλέπω θα τρέξει. Σίγουρα. Συγγνώμη, σας εύχομαι, αλλά πρέπει να φύγω. Τα λέγαμε. Να σου πω την αλήθεια, αν ποτέ αυτό γίνει σε οποιοδήποτε ηθοποιό, νομίζω ότι και το κοινό μαζί του. Το καταλάβει. Άρθρο με ευκαιρία το κοινό. Εδώ που πρέπει να πετάτε πράγματα, δεν πετάτε κάτι βαρύ και όχι μπροστά του, πάνω. Κέντρο, κέντρο κεφάλι. Στέφανε, να πηγαίνεις θέατρο, πώς χρειαστεί να αντικαταστήσεις κάποιον εκείνη τη στιγμή. Άντε, μπράβο. Εκεί να δεις τι θα σου πετάξουν. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Με το καλό, με το καλό, γερό, δυνατό και καλό τυχό το παιδάκι να έρθει. Και δεν ξέρουμε και τι είναι. Ναι. Είναι αγορά η κόρτσι. Αυτό, παιδιά, είναι δύσκολο. Δηλαδή να συγκρατηθείς και να μην μάθεις αν είναι αγόρι ή κορίτσι, είναι δύσκολο. Και πώς κάνεις, δηλαδή το πάει να μιλήσει κάποιος για το συγκεκριμένο θέμα, πετάγεσαι και του κλείνεις το στόμα. Ρε παιδί μου, πηγαίνεις, λες το γιατρό, δεν θέλω να μου πεις. Το θέμα είναι το δωμάτιο, πώς το φτιάχνεις. Ρόση μπλε. Να το κάνεις γκρι, ας πούμε. Και πάμε γρήγορα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μετά τις ευχές μας, στο νούμερο 5. Και πάμε στο νούμερο 5. Πάμε στο νούμερο 5, γιατί εκεί κρύβεται. Επιτέλους απαντάει στα δικά σας πικρόχολα tweets η Μαρία η Μιχαλοπούλου. Για σας η Μαρία η αγρότησα από το Greece's Next Top Model. Το κορίτσι αυτό που θα το θυμάσαι για πάρα πολύ καιρό. Είναι εδώ και είναι έτοιμη να απαντήσει σε όλα. Γιατί η Μαρία Μιχαλοπούλου δεν ψάχνει εκεί πέρα έξω το άλλο της μισό. Δεν χρειάζεται έναν άντρα για να υπάρξει, γιατί είναι ολόκληρη. Αλλά χρειάζεται κάτι άλλο για να μπορέσει να κινηθεί το βράδυ. Επίσης την κάλεσε η Κάθια Ταραπανκό για να γιορτάσουν την νίκη στον τελικό. Ωραίο. Και τι απαντάει σε όλους εσάς που πιστεύετε ότι η Μαρία Αγρότησα δεν μπορεί να κάνει ούτε giveaway στο Instagram και να γίνει ένα πραγματικό μοντέλο και της λέτε να γυρίσει πίσω στη λαϊκή. Πάρ' το στο νούμερο 5.
Είμαι η Μαρία Μιχαλοπούλου, είμαι 19 ετών, είμαι μοντέλο, σκοπεύω να φύγω στο εξωτερικό και είμαι εδώ για να απαντήσω όλα τα κακά σας tweets. Αυτό που δεν ξέρετε για μένα, μια και έχουμε και τα tweets εδώ πέρα, είναι ότι ακόμα κοιμάμαι με ένα κουκλάκι Tweety. Τόσο είναι. Μαρία που είναι τώρα τα νταούλια, ακόμα περιμένεις να διώξεις την Κάτια. Λοιπόν, πρώτον, δεν έχω πει ποτέ νταούλια, έχω πει κλαρίνα. Τα κλαρίνα είναι στα πανηγύρια να μάθουμε την παραδοσική μας μουσική. Ευχαριστώ. Δεν ένιωσα κάπως που έφυγα εγώ πριν από την Κάτια. Όχι high fashion, ούτε giveaway στο Instagram δεν μπορεί να κάνει. Θέλω να μου πει ο απλός λαός τι έχει καταλάβει ότι είναι το high fashion και μετά να έρθει να μου πει τι είναι και να το συζητήσουμε αν μπορούμε να το κάνουμε ή όχι. Και επίσης, όλοι εσείς που λέτε για τα giveaways, έχετε κάνει ποτέ giveaway? Ποιος έχασε το sexiness του για να το βρει η Μαρία? Γιατί την βάζουν να κάνει sexy φωτογραφίσεις αφού δεν το έχει? Αυτή είναι μια πολύ καλή απορία, την είχα και εγώ. Δεν μπορώ όμως να κάνω κάτι, γιατί εφόσον είναι το concept sexy, εγώ θα γίνω sexy, ακόμα και αν δεν σ' αρέσω, δεν με απασχολεί. Σε κάλεσε η Κάτια να γιορτάσετε την νίκη της? Χαχα, ακόμα γελάω. Όχι, δεν με κάλεσε να τη γιορτάσω, αλλά και να με καλούσετε θα πήγαινα. Θα πήγαινα να γιορτάσω μαζί με την Άννα Μαρία, μαζί με όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Με την Κάτια είμαστε γνωστές. Αν πήγαινε τελικό η Μαρία στη φωτογράφηση με τα αγόρια του, σίγουρα θα φωτογραφιζόταν solo. Κάνω solo καριέρα γιατί μ' αρέσει και γιατί δεν θέλω ένας άλλος να μου κλέβει την παράσταση και γιατί δεν χρειάζομαι έναν άντρα. Η καριέρα της Μαρίας μετά το GNTM. Επόμενο κόνσεπτ, πάγκος λαϊκής, ξάπλα πάνω σας περιδοειδή. Αλήθεια τώρα. Να το πάμε αλλιώς. Πρώτον, δεν πουλάω εσπεριδοειδή. Πουλάω μήλα. Ψάξε στο Google να δεις τι είναι τα μήλα και μετά έλα να μου απαντήσεις. Πόσο υπεράνω είσαι, ρε Μαρία, που ενώ σου είπαν οι άλλες τρεις πως δεν έπρεπε να είσαι στον τελικό, εσύ αντί να τις βρήσεις, τους μίλησες με τα καλύτερα. Αυτές μου συμπεριφέρθηκαν σκάρτα. Έπρεπε να συμπεριφερθώ κι εγώ σε αυτές? Θα κέρδιζα με αυτό τίποτα? Όχι. Μαρία, σου έρχεται η μυρωδιά της Κοπριάς, γιατί εκεί σε βλέπω να γυρνάς μετά το GNTM. Σιγά μην κάνεις εσύ καριέρα μοντέλου. Καταρχάς, θέλω να σου πω ότι ενώ η Κοπριά μπορεί να μυρίζει, είναι πάρα πολύ ευεργετική για τη γη. Το αν θα γίνω μοντέλο ή όχι, θα τα πούμε στα Instagram. Πόσο υποκρισία η Μαρία. Τόσο καιρό έβριζε την Κάτια και πριν φύγει όλα αγκαλιές και φιλιά. Φιδάκι και του λόγου σου. Για ποιο λόγο να συνεχίσω και να γίνω σκύλα του κερατά στο τέλος? Όχι. Πώς μιλάει έτσι αυτή η Μαρία? Δεν πρόκειται να αποβάλει το χωριό από πάνω της όσο make-up και να ρίξετε πάνω της. Σε παρακαλώ, στείλε μου προσωπικό μήνυμα να το λύσουμε αυτό το θέμα, η εκπαίδευση του χωριού. Μετά την ανακοίνωση της νικήτριας Κάτιας, η Μαρία σίγουρα θα έψαχνε για γωνία εκεί στο πλατό του GNTM να κλάψει με μαύρο δάκρυ. Πρώτον, δεν κλαίω με μαύρο δάκρυ γιατί δεν φοράω τόσο μάσκαρα. Δεύτερον, δεν με απασχόλησε καθόλου που βγήκε η Κάτια νικήτρια. Ένας τίτλος δεν σε κάνει και βασιλιά. Μπορεί και μια άλλη κοπέλα από το GNTM, δεν λέω για μένα, μπορεί μια άλλη, να τα πάει πολύ καλύτερα στη δουλειά από την Κάτια. Πολλά είπε η Μαρία μας, Μιλάμε, Ροδάνη. Ήταν και ξεστή. Και ήταν και πολύ έντονα τα tweets. Αυτά που... Πικρόχολα, πολύ. Πραγματικά πικρόχολα. Αλλά ανταπεξήλθε, τα έλεγε κανείς έτσι. Και είχε και τις ατάκες και μπορούσε και να απαντήσει. Ναι, παιδί. Τώρα, βέβαια, εμένα μου έμεινε λίγο το... Δεν θέλω κανέναν άντρα κτλ. Είναι ακόμα μικρό κορίτσι, 19 ετών, οπότε τα βλέπει λίγο πως είναι στο σχολείο. Που φωνάζουν αγόρια, υπότες, κορίτσια, μαύρες κότες κτλ. Έχει αυτή την αντίδραση. Έχει αυτή την αντίδραση ακόμα μέσα. Γιατί είναι μικρό κορίτσι. Μετά θα αλλάξουν τα πράγματα, Μαρία. Φυσιολογικά. Γιατί? Γιατί θεωρώ ότι αυτό που λέει η Μαρία είναι πάρα πολύ όριμο και πάρα πολύ σωστό και καθόλου παιδικό. Και εσύ και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Αλλά δεν, λέει, δεν χρειάζεται έναν άντρα για να νιώθει αυτόνομη και αυτάρκης. Και έτσι πρέπει να είναι οι άνθρωποι. Δεν είμαστε μισά και γινόμαστε, έχονται δύο μισά και κάνουν ένα λόγο. Αλλά έχουμε και τις ορμές μας. Είμαστε, άλλο θέλω, άλλο λέει, χρειάζομαι. Άλλο λέει. Είναι λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος αισθάνεται αυτόνομος, αυτάρκης και πολύ ωραία κάνει και πολύ καλά κάνει και αυτό είναι πολύ ισορροπημένο. Και βεβαίως άλλο είναι το να έχει μια. Και είναι άλλο πράγμα να θέλεις να χρειάζεσαι έναν άντρα και άλλο πράγμα είναι να θέλεις. Αυτό. Πάντως εντάξει, δεν έκλεψε κανένα την παράσταση τα κορίτσια που πήγανε για τις φωτογραφίσεις. Γι' αυτό επειδή με αφορμή αυτό το συζήτησε. Η Κάτι είχε γίνει έξαλλη. Πήγανε μαζί. Δεν το θυμάσαι. Η Κάτι είχε γίνει έξαλλη που έτσι λέγανε για το Γιάννη. Αυτό που πήγε τα χτυλίδια. Έλα Γιάννη. Και λέει κάποια στιγμή, εντάξει, άντε Γιάννη, να πας εσύ στο τελικό στο τέλος. Δηλαδή, εντάξει, προφανώς δεν τις κλέψανε. Για καλό πήγανε οι άνθρωποι. Και σκηνή δεν το εννοεί νομίζω ακριβώς. Και ξεκαθαρίζει ουσιαστικά και αυτή τη σχέση που είχαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μαζί με την Κάτια μέσα στο σπίτι ότι εντάξει πλέον γιατί μιλήσαμε και μετά μου είπε η
Μαρία πολύ ξεκάθαρο ότι ξέρεις κάτι. Αυτό ήταν μέρος του παιχνιδιού. Τώρα που βγήκαμε έξω, τελείωσε. Δεν έχω καμία εμπάθεια απέναντι στην Κάτια. Δεν είναι ότι θα γίνουμε και φίλες όμως. Απλά έμεινε εκεί αυτή η κόντρα που μπορεί, ας πούμε, να είχαν μέσα στο σπίτι και τώρα είναι απλά γνωστές και δεν υπάρχει όλο αυτό το κομμάτι δηλαδή, που είχαν ζήσει τόσο έντονα μέσα στο σπίτι. Αντιστοίχως μίλησε και όταν είχε έρθει εδώ πέρα στη συνέντευξη που τη κάναμε. Δηλαδή, ομόρφη είναι όμως, ομόρφη είναι από τον καιρό που έχει βγει από το σπίτι. Τη βλέπεις επειδή δεν έχει η φρατζούλα, δεν σου άρεσε και σένα η φρατζούλα μπροστά ή αφέλειες, πως λένε εδώ, γιατί δεν τα παίρνεις. Ναι, πιο κουκλάκι τώρα. Πολύ πικρόχολα τα σχόλια. Ναι. Υπερβολικά πικρόχολα τώρα, αν με ρωτάτε δηλαδή, παρά είναι. Ναι. Anyway. Νομίζω πρέπει να ήταν τα μοναδικά. Η Μαρία γενικά δεν είχε τέτοιου είδους. Ναι, δηλαδή τώρα όλη αυτή η αιμονή με το χωριό και με τη, και λαϊκή, με τη λαϊκή και τα χωριά. Ότι τι, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα με τα χωριά. Κάπως πασέ αυτό, ναι. Με τα χωριά μας. Γιατί δεν ξέρω. Εγώ δεν αισθάνομαι καθόλου ευτυχής που δεν έχω χωριό. Δεν έχω τόπο δηλαδή τέτοιο τόσο ιδιαίτερο και προσωπικό. Συνέχισε, Μαράκη. Πολύ όλοι οι άνθρωποι. Λοιπόν, πάμε σε ένα ζητούμενο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί είναι και 10 του μήνα. Δεν είναι τώρα για να ανοίγουμε τις κουβέντες. Κάνει και κρύο έξω, μέσα έξω, μέσα έξω. Θα την αρπάξουμε. Και μόλις επιστρέψουμε, θα συνεχίσουμε την αντίστοιχη φωνή φυσικά για να φτάσουμε σε αυτό το μοναδικό νούμερο 1. Λες να τσούζει αυτό. Το οποίο μπορεί λίγο και να τσούξει λιγάκι. Πάμε. Είναι φράσεις που μένουν καμιά φορά έτσι σε μια εσωτερική κατανάλωση. Ήτανε, όχι, βαθιά θα είναι μόνιμο. Παρ' όλα αυτά θα το παρακάψουμε για ακόμα μια φορά και θα πάμε ευθύς αμέσως στο νούμερο. Μπορεί να ξανατσούξει λίγο γι' αυτό. Τρία, πάμε λίγο. Πάμε στο νούμερο 3 και αφού κουνηθήκαμε για να χάσουμε τα κιλά των γιορτών, εκεί κρύβεται η μία, η αγαπημένη σου, η γιαγιά Γεωργίτσα στο πρώτο επεισόδιο της χρονιάς. Μπράβο, γιαγιά μας, καλώς όρισες και πάλι. Επέστρεψε και αυτή πάρα πολύ κομψή και είναι εδώ έτοιμη να σχολιάσει τα πάντα από όλα όσα έχουν συμβεί αυτή την εβδομάδα που είναι δύσκολη, όπως είπαμε. Και σχολιάζει το ένα, το μοναδικό, το τρέιλερ του MasterChef. Επίσης την κομμένη στα τρία τσίχλα που μοιράζει η Ευαγγελία Μουμούρη στον κόσμο, αλλά και τις εμφανίσεις τις πολύ κομψές της Μελάνια Τραμπ και της κυρίας Μητσοτάκη. Πάρτε στο νούμερο 3. Καλημέρα παιδιά μου, καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Καρτερέ μου, καλημέρα σε όλα τα παιδιά, χρόνια σας πολλά, καλή χρονιά, με το καλό να μας μπει. Συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο είχε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μπράβο, αλλά εγώ θα ασχοληθώ λίγο με τις κυρίες. Η σύζυγος του πρωθυπουργού Μαρέβα εμφανίστηκε με καφέ ολόσωμη φόρμα και καρφίτσα λιβελούλα, ενώ φτάνοντας είχε ρίξει πάνω της μαύρο παλτό. Η οικοδέσποινα Μελάνια έχει βαλθεί να αποκαθιλώσει την τζακέτα. Τραπεζομάντελο είναι η Μελάνια. Θα μπορούσε να βάλει και κάτι καλύτερο. Καλό είναι, αλλά πολύ σπορ για τέτοια εμφάνιση, δυο πρωθυπουργοί. Η δικιά μας πιο καλή ήταν πάντως, για να πω την αλήθεια. Αλλά και ο Τραμπ, δεν μπορείς να πεις, κόκκινη γραβάτα κύριος. Μπαμπούλας. Ο κύριος Μπαμπούλας θα το φωνάζω εγώ, έτσι που το φοβάμαι. Η Μελάνια όχι μόνο τραβήχτηκε, παρατραβήχτηκε. Δηλαδή τσίτωσε. Πώς να σας πω. Αλλά καλά κάνει, παιδιά. Άμα είχα λεφτά και εγώ θα τσιτωνόμουν. Παιδιά, ξέρετε τι θα ήθελα τώρα. Να βγούμε έξω να ισιώσουμε. Α, το MasterChef θα αρχίσει. Ένα βρώμικο, αλλά original. Α, βρώμικο θέλουν, για. Ξέρω το καλύτερο, πάμε. Ωραίο πράγμα το βρώμικο. Τι θα πάρουν τα παιδιά. 3 σαντουιτσάκια. Κάντα περιποιημένα, σε παρακαλώ. Αχ, αυτό γιατί το δείχνει κοντό. Να. Είναι και αυτό ψηλό.
Εμένα με ρέσει ο μεσαίο. Αν τέσσερα, θα φάω δύο εγώ. Πω. Πού είναι η Σπυριδούλα τώρα να τη δείξουν. Πρέπει να την ξαναπάρουν. Τέλεια διαφήμιση, ε. Τέλεια. Αυτό το χράτ που θα κάνει τώρα. Νομίζω τι να σα πω. Λοιπόν, εμένα μ' αρέσει εδώ ο Κριανός. Αχ, παιδιά, θα τους βλέπω. Μπορεί να πάρω και κάτι από εκεί, αν μπορέσω και καταλάβω από αυτά τα πυρουνάκια που βάζουν και τα κουταλάκια. Κάτι θα ξεχωρίσω να κάνω στο τραπέζι. Το πασχαλιάτικο τώρα, γιατί δεν αντέχω άλλο. Το τέχνησε αυτό το υπέροχο. Δεν είναι φοβερό. Είναι αυτό. Φοβερό. Πολύ εδώ ωραία. Εδώ είσαι κάποιο άλλο. Εδώ είσαι κατά. Α, και κόπηκε ο άλλο. Μισό λεπτό, αυτό έχει ενδιαφέρον. Και είμαι εγώ. Ο άλλο είναι ο πρώην σύζυγος. Τον έκοψε. Δεν έχει σημασία τώρα. Έφυγε ο διπλανός, έμεινα εγώ. Και έβαλε και ούρεμα. Βρε, βγάλε και τον εαυτό σου και βγάλε μια καινούρια. Εγώ να ήμουν παιδιά, θα έβγαλε μια καινούρια φωτογραφία, άλλη στάση, να μην με το θυμίζει καθόλου όποιος ήταν αυτός. Και δεν θα είχα την ίδια φωτογραφία. Σκίστη κι αυτή και κάνε μια ωραία καινούρια τον εαυτό σου και τελείωσε. Άμα τους πετάτε, να τους πετάτε κανονικά. Να φεύγουν. Μην κοιτάζει τον άντρα μου που τον έχω μαζί. Τον άντρα μου τον έχω. Αχ, παλικάρι μου εσύ. Μια χαρά δεν τακτοποίησα. Έχω γούρι τσίχλες. Πριν βγω στη σκηνή, θέλω να φάω μια τσίχλα. Να έχω, ξέρεις, αυτή την ενέργεια, την σπιρτάδα της τσίχλας. Και μου ζητάνε τσίχλες, αλλά εγώ δεν δίνω ολόκληρη ποτέ. Σώπα καλέ. Δίνω ένα τρίτο. Την κόβει στη μέση. Σκόβω στη μέση. Φοβάται να μην τις τελειώσουν και δεν έχει να πάρει. Αυτή δεν δουλεύει μαζί με τον καρτερό στο θέατρο. Αχ, μην τυχόν. Ζητήσει ο καρτερός τσίχλα και δεν το δώσεις και κόψεις μισή, θα σε στείλω μια κούτα. Να τις έχεις εκεί και να το δίνεις όπου τις ζητάει. Τον καρτερό και τα μάτια σου, σε παρακαλώ πολύ. Ναι, θα έλεγα ότι είμαι τυχερός, αλλά δεν το έχω συνδέσει ποτέ με το φλουρί της πίτας. Δηλαδή, γενικώς δεν θέλω να το κερδίζω. Χάρηκα που δεν το κέρδισα σήμερα. Μπράβο. Δεν το έχω σε καλό, δεν θέλω. Εγώ πάντως, παιδιά, δεν ξέρω τι λέει το παιδί. Ήθελα πολύ να κερδίσω το φλουρί. Φέτος το πήρα εγώ. Εγώ και το σπίτι. Μόλις πήρα το φλουρί, τρώω ένα κουραμπιέ, σπάνια όλη η γέφυρά μου και με ήρθε λουκούμι. Και την άλλη μέρα φεύγει ο κοστής μου και μένω μόνη και πέφτει και 2 ώρες το ρεύμα. Να εγώ 31. 2 ώρες να έχει όλη η γειτονιά και η δικιά μας οικοδομία να μην έχει ρεύμα. Αν μπήκε έτσι με το φλουρί, καλό στο χρόνο μας. Πολύ ωραία θα με πάει. Λοιπόν, παιδιά, τελειώσαμε. Να περνάτε καλά, να είστε γεροί, ευτυχισμένοι. Γελάτε γιατί χανόμαστε. Γεια! Γεια σου, γιαγιά! Γεια σου, γιαγιά! Καλή μας χρονιά! Καλή χρονιά! Δεν θα συνεχίσει έτσι. Αυτές είναι μικρές ατυχίες που συμβαίνουν για να δείξουν ότι η χρονιά θα είναι πολύ, πολύ καλύτερη. Εγώ αυτό πιστεύω, γιαγιά. Και σκέψου επίσης τι θα γινόταν αν δεν είχατε κερδίσει το φλουρί. Δηλαδή, ας το δούμε και έτσι. Γιατί... Ας το δούμε και έτσι. Εντάξει, ήταν μια μικρή ατυχία τελείως. Αυτό ήταν. Ξέσπασε εκεί το κακό που λέμε και τώρα όλα θα είναι ωραία. Λοιπόν. Πάμε. Να δούμε το δικό μας νούμερο 1. Διότι Νάντια μας τα κατάφερες και πάλι. Γίναμε viral με έναν τρόπο. Να πέσει παρακαλώ το νούμερο 1. Και δεν μπορούμε εμείς τώρα, μετά τις γιορτές, λίγες μέρες αφότου τελείωσαν και έχουμε ξαναγυρίσει τέλος πάντων στους κανονικούς μας ρυθμούς, δεν μπορούμε εμείς να σας δείξουμε την απόλυτη πρόταση για την ενυδάτωση σας. Δεν μπορούμε εμείς να σας δείξουμε πώς γίνεται μία σοκολατοθεραπεία. Δεν μπορούμε εμείς να τσούξουμε και αυτή τη φορά, φυσικά, και μπορούμε, κυρίες και κύριοι, γι' αυτό θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με την Νάντια Ριγάτου. Ριγάτου. Ναι. Ριγάτου. Καλημέρα, Νάντια. Νάντια μας, καλημέρα κορίτσι μας. Να δεν ακούει. Πρόσεχε. Κουκουφίλη μου. Ναι. Αχ. Κουκουφίλη μου αγαπημένη και κρατερούλη μου. Ναι, πρόσεχε. Η Παρασκευή σοκολατένια μου ξημέρωσε, πείτε μου. Ναι. Είμαι τυλιγμένη σε μία μεμβράνη. Ένα δωράκι σοκολατένιο, έτοιμη για ένα τέλειο Σαββατοκύριακο. Είμαι σε ένα παράδεισο όπως βλέπετε. Δεν θέλω ούτε τα μάτια μου να ανοίξω, αλλά θα τα ανοίξω για να σας δω. Βέβαια, έχω παραδοθεί εδώ στα χέρια της Ρεγκίνας. Είμαι σε ένα παράδεισο σοκολατένιο στον Άλυμο, που μετά τις γιορτές αξίζει να έρθετε να ζήσετε αυτή την εμπειρία. Παιδί μου, τι ωραία που το απλώνεις. Τρώγεται. Έχω και να φάω και τη σοκολάτα, αλλά ξέρω ότι αυτή η σοκολάτα κάνει τόσο καλό στο δέρμα,
Γι' αυτό με βλέπετε έτσι καζαμπούμπου όπως την ταινία. Βλέπουμε. Με το Βέγκο. Αλλά αξίζει τον κόπο, κουκουφίλε μου, διότι την απλώνεται σε όλο το σώμα και στο πρόσωπο και κάνει ενυδάτωση και σύσφυξη. Τι καλύτερο δηλαδή. Wow. Παιδιά, αυτό η σοκολάτα δηλαδή. Τι έχω ζήσει μέχρι ιδιότητα τώρα και έχω γίνει έτσι, έχω αφαιθεί. Τρώγεται. Θα έκανα ένα peeling ναι με κόκκου σοκολάτα και φράουλα. Ήθελα να το φάω δηλαδή. Αλλά παρόλα αυτά, μου έκανε εδώ η Ριγκίνα ένα peeling. Ανοίξανε οι πόροι. Ναι. Έκανα ένα μπανάκι και αμέσως μετά μου άπλωσε με αργές απολαυστικές κινήσεις, σαν να μην υπάρχει αύριο. Μου άπλωσε παντού αυτή τη μάσκα σοκολάτας, η οποία μπαίνει και στο πρόσωπο και στο σώμα σας λέω, και μπρος και πίσω, από παντού δηλαδή, και σε αφήνει, σε τυλίγει με τη μεμβράνη για να απορροφηθεί αυτό το υλικό από το δέρμα και να πάρει όλα τα συστατικά τα ευεργετικά, να σφίξει το δερματάκι, να γίνει τσίτα, να βάλουμε το σορτσάκι σε κανένα μήνα γιατί είμαστε κούκου θερμό εμείς. Φυσικά. Και να ξεχάσουμε τελείως τι φάγαμε στις γιορτές και να γίνουμε κουκλάκια σοκολατένια. Πατουλαριστά πάντως. Είσαι μία φαντασίωση, έχεις πια πάει το νούμερο ένα σε μία άλλη σφαίρα. Σε άλλα επίπεδα. Αν δεν μπορούμε, ας πούμε, ούτε καν να περιγράψουμε, πιστεύω. Η κατάστασή σου έχει ειλικρινά ξεφύγει. Το πλάνο είναι υπέροχο. Είσαι σοκολατένια. Είσαι πολύ σεξι. Ναντιούλα, είσαι γλυκούλα. Και καταλαβαίνουμε και πολύ ενυδατωμένη έτσι, πια. Έτσι, μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Σοκολατένια, Σαββατοκύριακο, κουκουφίλη μου. Γλυκά σοκολατένια, φυλάκια. Γεια σας. Ευχαριστούμε επίσης. Και γλυκά είναι και σοκολατένια είναι και αυτό φυλάκια, Νάντια μου. Είναι αυτό τώρα που κακοπερνάει η Νάντια μας κάθε φορά. Ναι, την μία δεν κάνει μασάζ, την άλλη κάνει σοκολατοθεραπεία. Την τρίτη είναι σε μία άλλη σάουνα. Την μετά είναι σε ένα χαμάμ. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δούμε και τον Γρηγόρη Μπάκα έτσι αυτή την κατάσταση. Εννοείται. Να ρωτήσουμε τον Γρηγόρη, γιατί δεν ξέρω τώρα αν ο Γρηγόρης θα το απολαύσει. Πάμε καλύτερα, λέω εγώ, σε κάτι που είναι πιο safe. Πάμε σε ένα σύντομο τεχνικό διάλειμμα. Γιατί μόλις επιστρέψουμε, η άση μας αγάπη μας είναι εδώ, είναι 10 του μήνα. Είναι η έκλειψη. Είναι όλα αυτά που θα πρέπει να μάθουμε. Καρκίνο εγώ καιρό. Γιατί τι μέλη γενέστε, παρακαλώ πάρα πολύ. Σύνοδο Κρόνου Πλούτονα. Σε πολύ λίγο, στη Φωλιά των Κούκου. Σήμερα, πού είναι αυτή η μέρα. Πού είναι αυτή η έκλειψη. Που ολοκληρώνω το αφιέρωμα στον David Bowie. Ναι. Τρεις μέρες. Μα το έχεις πει, το έχεις πει ότι θα είναι για την υπόλοιπη εβδομάδα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Έχουμε και άλλους εγώ καιρούς να τιμήσουμε. Έχουμε πολλούς. Από Δευτέρα να δεις τι έχει να γίνει. Αλλά αυτός είναι μια εμβληματική. Τώρα άσε με, ήταν ο μεγάλος μου έρωτας. Λοιπόν, εμείς όμως αποκαλύψεις έχουμε από την Άση Μπίγιου. Ήταν ο μεγάλος μου έρωτας. Ξέρεις πως είναι αυτά. Είναι, ναι. Πώς είναι κάποια παιδιά που βλέπουν, είναι ρουβίτσες που λέμε. Εγώ ήμουν μπουίτσα. Μπουίτσα, δεν ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Δεν ακούγεται. Ούτε η σημερινή έκλειψη έχει ακουστεί πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Αυτό. Και είναι σήμερα η μέρα που θα την αναλύσουμε. Το βραδάκι, ναι, είναι αυτή η έκλειψη σελήνης, πανσέλινος. Πάντα όταν έχουμε έκλειψη σελήνης είναι πανσέλινος. Και όταν έχουμε έκλειψη ηλίου είναι πάντα νέα σελήνη. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι στον άξονα. Και είναι και η προβλέψη για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, βέβαια. Φυσικά. Είναι στον άξονα καρκίνου εγώ καιρού. Η σελήνη θα βρίσκεται δηλαδή στον καρκίνο. Ο ήλιος είναι στον εγώ καιρό, γι' αυτό και έχουν γενέθλια ακόμη εγώ καιρή. Είναι μια ιδιαίτερα συναισθηματική πανσέλινος. Πυροβοτεί γενικώ συναισθήματα. Θα έλεγα περισσότερο δημιουργεί έτσι μια αίσθηση ανασφάλειας. Από την άλλη πλευρά δημιουργεί και μια αίσθηση επίγοντος. Αυτό είναι που θέλει περισσότερο προσοχή. Δηλαδή είναι αυτό που μπορεί να μην, πώς το λένε, έρχονται τα πράγματα τη στιγμή που τα θέλεις και εσύ βιάζεσαι να γίνουν τώρα. Οπότε αυτό που προτείνω σε όλους, ανεξαρτήτως ζωδίου, είναι μην βιαστείτε. Θέλετε να κάνετε, ας πούμε, μια κουβέντα, ένα ξεκαθάρισμα. Δεν είναι καλές μέρες τώρα να κάνετε αυτή την κουβέντα. Αφήστε το από Δευτέρα
να κάνετε ό,τι πρέπει τέλος πάντων χωρίς να έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Δεν χρειάζεται παρόρμηση και βιαστικές κινήσεις. Χρειάζεται παύση. Για μερικές μέρες δηλαδή να μείνουμε με αυτό το συνέστημα που μπορεί να έχει ο καθένας από εμάς. Να φύγει η έκλειψη, να αρχίσει να κατευνάζεται όλο το πράγμα και από Δευτέρα εδώ πέρα θα είμαστε και θα μπορείτε κι εσείς να είστε σε μια καλύτερη κατάσταση για να πάρετε τις αποφάσεις σας. Πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά όμως πώς θα μας επηρεάσει αυτή η πανσέληνος, έκλειψη σελήνης. Είπαμε ότι ούτως ή άλλως πάντα δημιουργείται και σε επίπεδο μετεωρολογικό και σε ό,τι έχει να κάνει με τα γεωφυσικά πάντα υπάρχει μια έξαρση. Άρα έχετε το στο μυαλό σας και αυτό για αυτό το τρίμερο. Και ξεκινάμε με τους κρυούς, που εδώ πέρα η σελήνη είναι μέσα στο κομμάτι που αφορά το σπίτι, έχει να κάνει με την οικογένεια. Πυροδοτεί με ένα μεγαλύτερο στρεσάρισμα, ένα μεγαλύτερο άγχος. Κάποιοι ίσως θέλετε να κάνετε αλλαγές σε ό,τι έχει να κάνει με το χώρο του σπιτιού. Κάποιοι μπορεί να αντιμετωπίζετε όντως ένα θέμα με κάποιο πρόσωπο από το οικογενειακό περιβάλλον. Από την άλλη πλευρά, όταν έχουμε μία πανσέληνο, είπαμε ότι είναι η σελήνη στο ένα ζώδιο και ο ήλιος στο απέναντι. Άρα, με κάποιο τρόπο, είναι σαν να ενεργοποιείται αυτός ο άξονας. Για τους κρυούς είναι ο άξονας σπιτιού αλλά και καριέρας, που σημαίνει τι? Ότι νιώθετε επιτακτική την ανάγκη αλλαγών. Είτε στο σπίτι, μπορεί να είναι όμως επιτακτική ανάγκη και στη δουλειά. Δεν είναι όμως η κατάλληλη στιγμή για να πάρετε τώρα αυτή την απόφαση και να κάνετε αυτή την αλλαγή. Πάμε να δούμε Ταύρους. Για τους Ταύρους, το μόνο που χρειάζεται προσοχή είναι στις παρεξηγήσεις. Ειδικά τη σημερινή μέρα, όπως και την αυριανή, θα είστε λίγο πιο προσεκτικοί στην επικοινωνία με τους άλλους. Γιατί πραγματικά μπορεί εύκολα να παρεξηγηθείτε. Ειδικά αν νιώσουν αυτοί οι άνθρωποι με τους οποίους μιλάτε, ότι πάτε να τους επιβάλλετε τη δική σας άποψη ή μπορεί να φαίνεται έτσι. Μπορεί να μην έχετε εσείς αυτή την πρόθεση, να μην είναι αυτός ο σκοπός σας, αλλά αυτό να παίρνουν εκείνοι ως αίσθηση, ότι πάτε να επιβληθείτε και ότι το κάνετε με έναν τρόπο πιεστικό. Προσέξτε λοιπόν λίγο παραπάνω. Επηρεάζονται πιο πολύ από την έκλειψη γεννημένη στο τέλος Δευτέρου, αρχές Τρίτου δεκαημέρου. Αυτό ισχύει για όλα τα ζώδια. Εσείς λοιπόν θα είστε λίγο πιο προσεκτικοί από τους υπόλοιπους. Από την άλλη πλευρά, μπορεί τώρα να παίζει μια αναβολή, κάτι δηλαδή που περιμένατε ίσως να έχετε μια απάντηση και να σας δημιουργεί ένα μεγαλύτερο άγχος αυτό, ή μπορεί να είναι κάτι το οποίο ξέρετε ότι θα γίνει την άλλη εβδομάδα και να είστε λίγο αγχωμένοι για το πώς θα εξελιχθεί. Πάμε να δούμε διδύμους. Για τους διδύμους, τα οικονομικά φαίνεται εδώ πέρα να είναι μια πηγή ταλαιπωρίας. Στον τομέα των οικονομικών ουσιαστικά είναι αυτή η πανσέληνος που επηρεάζει. Προσέξτε λίγο παραπάνω κι εσείς τα παρορμητικά έξοδα. Δηλαδή μπορεί να μπείτε σε μια διαδικασία αγορών, ας πούμε, μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, τις οποίες ενδεχομένως να μετανιώσετε λίγο αργότερα. Νομίζω ξεκινάνε και εκτόσεις κάποια στιγμή άμεσα, άρα κοιτάξτε, μην βιαστείτε, περιμένετε, μπορεί αυτό που θέλετε να το βρείτε και σε καλύτερη τιμή λίγο πιο μετά. Και βασικά εδώ πέρα το μη βιαστείτε έχει να κάνει με το ότι μπορεί να υπάρχουν διάφορα ψυχολογικά δικά σας θεματάκια, τα οποία πιστεύοντας ότι βγαίνοντας έξω και κάνοντας αγορές, ότι έτσι θα τα κατευνάσετε. Γι' αυτό σας λέω. Αν δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ουσιαστικά σήμερα και αύριο θέλει μεγαλύτερη προσοχή. Και πάμε να δούμε τους καρκίνους. Είναι στο ζώδιό σας. Είναι μια έκλειψη σελήνης που είναι ο κυβερνήτης σας. Υπάρχει περίπτωση να μην σας κάνει να νιώθετε λίγο περίεργα? Όχι. Άρα, ναι, μπορεί να μπερδεύονται λίγο τα πράγματα εδώ, μπορεί να μπερδεύετε το παρόν, το παρελθόν, το μέλλον. Από την άλλη πλευρά, μπορεί και εσείς να είστε αναποφάσιστοι, δηλαδή να μην είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα από μόνα τους, αλλά και εσείς να μην έχετε στο μυαλό σας μια ξεκάθαρη εικόνα για το πού θέλετε να πάτε. Προσέξτε όμως τώρα, γιατί μπορεί μέσα στις μέρες αυτές να δεχτείτε πιέσεις, και όταν λέω μέρες αυτές εννοώ κυρίως τη σημερινή και μέχρι αύριο χοντρικά το μεσημέρι, μπορεί να δεχτείτε πίεση σε μία σχέση ή μπορεί εσείς να πιέσετε μία σχέση, είτε προσωπική είτε επαγγελματική. Ξαναλέω, είναι το μόνο πράγμα που απαγορεύεται να κάνουμε όλοι μέσα αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, δηλαδή να πιέσουμε και να βιαστούμε. Πόσο μάλλον εσείς περισσότερο. Προσέξτε μου και τη φυσική κατάσταση και υγεία. Πάντα όταν έχουμε μία έκλειψη γινόμαστε λίγο πιο ευάλωτοι. Αυτό ισχύει και για τα τέσσερα παρορμητικά ζώδια ή για όσους έχετε οροσκόπο σε αυτά τα ζώδια, δηλαδή κρυούς, καρκίνους, εγώκερους και ζυγούς. Πάμε στους λέοντες.
Εδώ πέρα τώρα με αυτή την πανσέλινο έκλειψη Σελήνης, το μήνυμα είναι απομακρυνθείτε λίγο από το προσκήνιο. Είστε παιδιά που θέλετε να φαίνεστε, να βγαίνετε μπροστά. Εδώ πέρα όμως θα πρέπει να κάνετε ένα βήμα πίσω, λίγο να κρυφτείτε. Να ασχοληθείτε λίγο περισσότερο με τον εαυτό σας, με την υγεία σας, να σας προστατέψετε, γιατί είναι μια ευάλωτη πανσέλινος αυτή για τα θέματα αυτά. Από την άλλη πλευρά, μπορεί να υπάρχει ένα παρασκήνιο, μπορεί να γίνονται κάποιες συζητήσεις, κάποιες ζυμώσεις τώρα, τις οποίες δεν γνωρίζετε, αλλά δεν είναι η στιγμή ούτε να πιέσετε να μάθετε πράγματα, αλλά ούτε και η στιγμή να αναλάβετε δράση. Θα προσέξετε λίγο παραπάνω σήμερα και αύριο θέματα υγείας. Κυριακή είναι κάπως πιο ok. Πάμε να δούμε παρθένους. Για τους παρθένους, μπορεί να απογοητευτείτε από κάποιο πρόσωπο με αυτή την έκλειψη και συνήθως η έκλειψη Σελήνης αναφέρεται κυρίως γιατί η Σελήνη είναι γυναικείο αρχέτυπο, αναφέρεται σε γυναίκες, μπορεί να είναι μια φίλη, μπορεί να είναι μια συνεργάτηδα, μπορεί να είναι μια προϊσταμένη, μπορεί να είναι ένα άτομο είτε από το φιλικό είτε από το επαγγελματικό περιβάλλον, ενδεχομένως γυναίκα, που μπορεί να σας απογοητεύει ή μπορεί να νιώθετε ότι έχει πάρει μια απόσταση από εσάς ή να δημιουργείται μια ένταση μεταξύ σας. Προσέξτε λοιπόν λίγο παραπάνω τη σημερινή και την αυριανή μέρα. Από την άλλη πλευρά, εδώ πέρα αυτή η πανσέλινος έκλειψη λέει θυμηθείτε τους στόχους που έχετε και προσπαθήστε να δουλέψετε αυτούς τους στόχους με ψυχραιμία, με ηρεμία, χωρίς να βιάζεστε, αλλά βάζοντας κάποια πράγματα σε μία τάξη. Πάμε να δούμε ζυγούς. Για τους ζυγούς, αυτή η έκλειψη Σελήνης έχει να κάνει με τα επαγγελματικά, έχει να κάνει με τη δημόσια εικόνα σας, το κοινωνικό σας στάτους. Θέλει μια προσοχή πώς θα διαχειρίζεστε, κυρίως αν είστε γεννημένοι κοντά στις 12 Οκτωβρίου. Ενδεχομένως να υπάρχει και μια αλλαγή, δηλαδή και όχι απαραίτητα κακό, έτσι, κακή αλλαγή. Μπορεί να αναλαμβάνετε τώρα περισσότερες ευθύνες ή να κάνετε μια αλλαγή χώρου, να πηγαίνετε σε μια άλλη δουλειά ή σε ένα άλλο σπίτι. Παίζουν όλα αυτά τα σενάρια. Αυτό που χρειάζεται είναι αυτές εδώ πέρα τις μέρες γενικώς να είστε κι εσείς λίγο πιο προσεκτικοί με εσάς τους ίδιους, με τον εαυτό σας, με την υγεία και τη φυσική σας κατάσταση. Δεν χρειάζεται να υπογράψετε τώρα μέσα στην έκλειψη. Ούτε να πάτε να μετακομίσετε μέσα στην έκλειψη, εκτός αν είναι κάτι που ξέρετε ότι σε 6 μήνες θα θέλετε να φύγετε από εκεί που πηγαίνετε. Οπότε με αυτή τη λογική, ναι, κάντε το. Αν όμως θέλετε να πάτε να μείνετε λίγο παραπάνω από εξάμηνο, αφήστε το από Δευτέρα τις υπογραφές. Πάμε να δούμε Σκορπιούς. Αυτή η έκλειψη Σελήνης έχει να κάνει με αυτό που λέμε το μέλλον, σας αγχώνει. Είναι τι γίνεται παρακάτω. Υπάρχει δηλαδή, χωρίς απαραίτητα να έχετε μια ξεκάθαρη εικόνα. Δεν είναι δηλαδή ότι δέχεστε μια απειλή αυτή τη στιγμή για τη δουλειά σας ή για οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να σας αγχώνει για την εξέλιξή του στο μέλλον. Εσείς μπορεί να νιώθετε μια μεγαλύτερη απειλή μέσα σας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή το να βασιστείτε και να πάνω στις ανασφάλειές σας και να χτίσετε μια κατάσταση, μόνο καλό δεν κάνει και δεν οδηγεί πουθενά. Διώξτε φοβίες, διώξτε πράγματα που σας κρατάνε πίσω και μην προσπαθείτε να τα κοντρολάρετε, να τα ελέγξετε όλα. Κάποια πράγματα δεν τα ελέγχουμε και αυτό μπορεί να είναι και πάρα πολύ καλό και να είναι και πάρα πολύ γοητευτικό. Εμπιστευτείτε λίγο δηλαδή ότι το μέλλον μπορεί να έρθει κάτι καλύτερο, έτσι, είτε στα προσωπικά σας είτε στα επαγγελματικά σας. Όση αγωνία και ανασφάλεια και αν σας δίνει, τουλάχιστον αν σας δίνουν αυτές εδώ πέρα οι μέρες. Πάμε να δούμε τοξότες. Και μπράβο σου και συγχαρητήρια. Και μπράβο μας που αναμοχλεύονται οι επιθυμίες μας, τα συναισθήματά μας. Είναι μια λίγο βαριά έτσι, σελήνη, έκλειψη Σελήνης και πανσέλινος. Για όλους, όχι μόνο για το δικό μας ζώδιο. Για τους τοξότες είναι και σε ένα κομμάτι που έχει να κάνει και με θέματα που αφορούν οικονομικά. Μπορεί να νιώθετε λίγο ανασφαλή σε οικονομικό επίπεδο. Ή από την άλλη πλευρά μπορεί να είναι και θέματα που αφορούν την υγεία και να σας δημιουργούν έτσι μια μεγαλύτερη ανασφάλεια. Ή μπορεί να είναι και στα προσωπικά σας ζητήματα ακόμα να αναμοχλεύονται τα συναισθήματά σας και να μην ξέρετε πού είστε, πού πηγαίνετε. Όμως δεν θα το μάθετε και τώρα. Γι' αυτό λέω ότι θέλει ψυχραιμία το πράγμα. Μην βιαστείτε γιατί μπορεί να τα κάνετε χειρότερα τα πράγματα. Θέλει λίγο υπομονή. Δεν φημίζεστε, αλλά προσπαθήστε τέλος πάντων να
να το δείτε έτσι το πράγμα για να μην έχετε δυσάρεστες εξελίξεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν σε ακούω να λες το τοξότης, γιατί είναι σαν να μιλάς και λίγο στον εαυτό. Ναι, φοβερό αυτό το πράγμα. Να μ' άκουγα κιόλας. Θα ήταν τέλειο. Λοιπόν, ξέρεις, είναι σαν τους γιατρούς που συμβουλεύουν τους άλλους, κόψε το τσιγάρο τώρα. Και ανάβουν τσιγάρο και το λένε. Έτσι είμαστε κι εμείς, νομίζεις, οι αστρολόγοι. Λοιπόν, αυτά για τους τοξότες. Σήμερα και αύριο μέχρι το μεσημέρι είναι λίγο πιο περίεργα τα πράγματα και η ψυχολογία σας λίγο έτσι πιο ευάλωτη. Από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά, σελήνη στο Λέοντα, είναι πιο ταιριαστή. Και πάμε να δούμε εγώ καιρούς. Λοιπόν, όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Κάπως έτσι δεν λέει το τραγούδι. Δεν μένουν τα ίδια ακριβώς. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα έχουμε μία πανσέλινο έκλειψη σελήνης που είναι ακριβώς απέναντί σας. Στον τομέα δηλαδή που έχει να κάνει έτσι. Στον τομέα που έχει να κάνει με σχέσεις, με συνεργασίες, με όλη την γκάμα των σχέσεών σας. Δεν έχει να κάνει μόνο με μία. Με μια τύπου σχέση, μπορεί να είναι ερωτικές, μπορεί να είναι ο γάμος, μπορεί να είναι μια επαγγελματική συνεργασία. Σίγουρα δεν είναι οι κατάλληλες μέρες για να συζητήσετε κι εσείς το πού πάμε. Βρέτερφε. Υπάρχει λόγος. Όχι. Αφήστε το από Δευτέρα να δείτε πού θα πάτε. Προς το παρόν μείνετε εκεί που είστε, σήμερα και αύριο. Σκεφτείτε αυτά που έχετε να πείτε ίσως και κάνετε τα ξεκαθαρίσματά σας λίγο αργότερα. Την άλλη εβδομάδα δεν χάλασε κάτι. Προσέξτε λίγο παραπάνω φυσικά και η υγεία φυσική κατάσταση, κυρίως οι γεννημένοι έτσι κοντά εκεί πέρα στις 10-11 Ιανουαρίου, εσάς επηρεάζει περισσότερο και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Πάμε να δούμε υδροχόους. Αυτή η πανσέληνος έκλειψη λέει ότι δεν είναι αργά να αλλάξετε κάποιες συνήθειες που μπορεί να επηρεάζουν την υγεία σας αρνητικά. Και μάλιστα μετά από μια έκλειψη πανσέληνου είναι και μια καλή περίοδος πάντα. Και το λέω επειδή συμπίπτει και με το τέλος της περίοδου των εορτών. Αν θέλει κάποιος να ξεκινήσει μια διατροφή για να χάσει κανένα γραμμάριο, τέτοια πράγματα. Είναι μια καλή περίοδος μετά την πανσέληνο, δηλαδή από το Σάββατο, Κυριακή, που είναι και η σελήνη σταθερή. Εντάξει, άμα είναι έτσι από Δευτέρα, ρε παιδάκι, από αυτό που λέμε. Όχι. Κυριακή. Εντάξει, Κυριακή. Εντάξει και Δευτέρα. Ό,τι δεν, πεις, δεν είναι τώρα, δεν. Απλά αν μιλάμε για σταθερότητα, θέλω να μείνω σταθερό στο στόχο μου. Εντάξει. Καλύτερα Κυριακή. Εντάξει. Λοιπόν, στη δουλειά επίσης μπορεί να υπάρχει έτσι μια πιο χαοτική κατάσταση. Να υπάρχει και. Ενώ μπορεί να μην έχετε προγραμματίσει κάτι, ενώ τελευταία στιγμή κάτι να σας κάσει και να πρέπει να δουλέψετε. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν θα είναι όμως κάτι πάρα πολύ έτσι, φοβερό και τρομερό. Και πάμε να δούμε τους λατρεμένους. Ηχθείς. Τους υπέροχους. Φυσικά. Που μπορεί να είναι λίγο απογοητευμένοι. Αν δεν βρίσκουν την ανταπόκριση που θέλουν σε επίπεδο σχέσεων. Ή σχέσεων ερωτικών. Ή σχέσεων με συνεργάτες. Ή σχέσεων με φίλους. Ακόμα και από τα παιδιά τους. Γιατί είναι μια πανσέληνος που έχει να κάνει πάρα πολύ και με αυτό το κομμάτι. Αν είστε γονείς. Είναι λίγο περίεργες αυτές εδώ πέρα οι μέρες. Δεν είναι για να μαλώνουμε. Δεν είναι για να μπαίνουμε στη διαδικασία ρήξεων. Οπότε προσπεράστε το, μολονότι δεν είναι μια τόσο αρνητική έκλειψη για το δικό σας ζώδιο. Παρ' όλα αυτά προσπεράστε τις μέρες αυτές, τη σημερινή και την αυριανή. Προσπαθήστε να είστε λίγο πιο ήρεμοι και ό,τι γίνεται μετράτε μέχρι το 10, να φεύγει λίγο ο θυμός και συνεχίζετε τέλος πάντων την όποια συζήτηση μπορεί να έχετε είτε στα προσωπικά σας είτε στα επαγγελματικά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κορίτσι μας, για τις προβλέψεις και την έκλειψη την οποία περιμένουμε με κάποιο τρόπο όλοι μας πάρα πολύ. Και να πω. Και να πούμε για το αυριανό τώρα, Star System. Star System. Είναι το πρώτο της χρονιάς. Έχω επιλέξει μέσα σε αυτή εδώ πέρα την εβδομάδα που ήταν λίγο έτσι και είναι ακόμα τα πράγματα λίγο έντονα και δύσκολα και αυτό. Εγώ να πω τι καλό θα φέρει η καινούργια χρονιά σε κάθε δεκαήμερο. Τι ωραία ιδέα που είναι αυτή που είχες καταρχήν. Σε παρακαλώ. Κόντρα σε όλο αυτό. Καιρούς, κόντρα στους καιρούς. Αύριο λοιπόν στις 2. 2 ώρα το μεσημέρι θα μιλήσουμε για το τι καλό θα φέρει το 2020 σε κάθε δεκαήμερο κάθε ζωδίου και θα έχω και τις τυχερές ημερομηνίες για όλο το 2020. Άση μου, αγάπη μου, θα μιλάμε το πρόσωπο στο Κυριακό, είμαστε σε ανοιχτή ακρόαση. Προς το παρόν ευχαριστούμε θερμά. Καλό Κυριακό. Πολλά πολλά φιλιά. Λοιπόν, βγαίνουμε κατευθείαν εμείς στο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα πάμε στο Λάμπρο, ο οποίος Λάμπρος μας έχει κάνει ένα καταπληκτικό, τι λέτε, γλυκό. Θα δεις τώρα.
από την Άση προηγουμένως. Ναι, ναι, τα έχω ακούσει, έχω κρατήσει σημειώσεις. Ωραία, μπράβο. Όλα καλά. Είναι, από Δευτέρα. Είναι ψύχρεμος, έτσι, είσαι ψύχρεμος και έτοιμος. Ψύχρεμος και έτοιμος. Και σημάστεσαι. Από μένα. Πάμε να δούμε τι έχουμε φτιάξει σήμερα. Πάμε, πάμε. Λοιπόν, πάμε, πάμε. Σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο και εύκολο γλυκό ψυγείου με χειμωνιάτικα μούρα, φρούτα του δάσους δηλαδή. Με μπισκοτάκι. Μην το λυπάς. Τύπου την πέρα από κάτω. Μην το λυπάς. Κρέμα. Μην το λυπάς. Ρε Σύμπαγάσα, εάν ήταν η Κατερίνα, ναι, θα της είχες βάλει το μισό καψί. Όχι, δεν θέλω άλλο. Όχι, θέλω να βγάλω λίγο ακόμα. Ναι, ναι, ακριβώς. Πρώτα διαμαρτύρεσαι. Κοιτάξτε πώς είναι μέσα. Το έκανα επίτηδες για να ανοίξουμε λίγο μια τρύπα. Έτσι ώστε να το δείξουμε πώς είναι μέσα. Εδώ, Ντένι, αν μπορείς να στρίψεις. Όχι, ρε φιλαράκι. Δεν μπορεί ο Ντένι να στρίψει εδώ. Γιατί να δει το δικό σου κομμάτι και να μην δει το δικό μου. Σωστό κι αυτό. Και το δικό μου φαίνεται πιο εύκολο. Λαχταριστό, πάρα πολύ, πολύ εύκολο. Ωραία, με τυρί κρέμα πάρα πολύ ελαφρύ και χωρίς πολύ ζάχαρη σχεδόν καθόλου. Κοίτα. Εδώ, ρε φιλε. Μπορεί να κάνουμε το εξής. Μπορεί να πάρω εγώ αυτό. Να πάρει το κουτάλι αυτό και να φας. Κοίτα τώρα, δεν είναι. Σε παρακαλώ, συγκεντρώσου. Δεν είναι μέρα τώρα να κάνει τον κόσμο πώ θα κάνει το υπέροχο γλυκό. Πάμε να δούμε τα υλικά. Λοιπόν, γλυκό ψυγείου με φρούτα του δάσους θα χρειαστούμε. Πάμε πρώτα για το τζελ φρούτων, το από πάνω δηλαδή. Έλα, ωραίο χρωματιστό. Μπράβο, 6 φύλλα ζελατίνης. Μικρού μεγέθους που έχουμε στο σούπερ μάρκετ. 1/3 του φλιτζανιού ζάχαρη και μισό φλιτζάνι νερό. Θέλουμε 500 γραμμάρια φρούτα του δάσους κατεψυγμένα, υπάρχουν στο σούπερ μάρκετ πλέον και πολύ οικονομικά. 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, πάμε τώρα για την κρέμα. 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος με 35% λιπαρά, την κανονική δηλαδή. 250 γραμμάρια τυρί μασκαρπόνε, πάρα πολύ ελαφρύ τυρί χωρίς ιδιαίτερα έντονη γεύση. 80 γραμμάρια ζάχαρη άχνη και μία κουταλιά της σούπας ξύσμα λεμονιού. Επίσης θα βάλουμε 100 γραμμάρια μίγδαλα, στάσου μίγδαλα, λείπει το α. Καμπουρδισμένα. Και θέλουμε 225 γραμμάρια μπισκότα τύπου πτυμπέρ, δηλαδή μία συσκευασία, και γάλα για να μουλιάσουμε τα μπισκότα. Λοιπόν, πάμε. Πρώτο βήμα. Βάλτε τα μίγδαλα μέσα. Μίγδαλα. Πάμε να βάλουμε τα μίγδαλα πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, θέλουμε ένα μίξερ, στο οποίο αν δεν έχετε μίξερ μπορείτε να το κάνετε σε ένα μεγάλο μπολ με μίξερ χειρός. Αλλά εμείς, επειδή θα το κάνουμε εδώ με μίξερ για να μην κουράζει το κρατήριο και να φάει ούτε η Κατερίνα, η οποία κάνει δίαιτα να πούμε. Διατροφή. Λοιπόν, διατροφή, συγγνώμη. Προσθέτουμε μέσα τυρί κρέμα. Τυρί κρέμα. Το τυρί μασκαρπόνε, συγγνώμη. Τίποτα, ήταν τα αμύγδαλα, έχει την. Ναι, ναι, με τα αμύγδαλα. Την κρέμα γάλακτος παγωμένη. Παγωμένη. Ωραία. Ωραία. Στην ουσία όλα τα υλικά της κρέμας. Την ζάχαρη άχνη. Και πάω εγώ να πάρω το ζέστερ, εδώ αυτό, και προσθέτουμε μέσα και μία κουταλιά της σούπας περίπου λεμόνι. Εντάξει, σχεδόν ένα μικρό λεμόνι. Τέχνης ο άνθρωπος τώρα, δεν είναι... Και φαίνεται σε όλες τις κινήσεις του τώρα, δηλαδή μιλάμε για μία ακρίβεια και μία σταθερότητα και τα λέω αυτά λέει και ξαφνικά το φέρνει. Κράπουν το δάχτυλο. Κόβεται το δάχτυλο. Λοιπόν, είπα ξύλο, εγώ σε φεύγω. Ξεκινάμε σιγά σιγά για να μην... Σιγά σιγά, μόλις δούμε ότι... Δεν έχει. Σιγά σιγά λέμε. Το έβαλα στο ένα, μην λες το έβαλα στο τέρμα, ήταν στο ένα. Ωραία. Μόλις δούμε ότι δεν υπάρχει φόβος να μας πιτσιλήσει, το βάζουμε. Λοιπόν, τώρα. Πάμε να φτιάξουμε το τζελ από πάνω πάρα πολύ εύκολο. Τι κάνουμε. Βάζουμε τη ζάχαρη μαζί με το νερό. Ουσιαστικά θα φτιάξουμε ένα τύπου εγκουλί, να το πούμε έτσι. Εγκουλί. Εγκουλί. Ναι, κάτι τέτοιο. Εγκουλί. Λοιπόν, ζάχαρη με νερό στο κατσαρολάκι και θέλουμε να ξεκινήσει να λιώνει. Όταν λιώσει, θα προσθέσουμε μέσα τα κατεψυγμένα μούρα, 500 γραμμάρια, και εδώ έχουμε blackberries, βατόμουρα, σμέουρα, φράουλες και κεράσια. Υπάρχουν στο σούπερ μάρκετ πλέον σε οικονομική συσκευασία. 500 γραμμάρια, τι. Σεφ, αυτό πόση ώρα. Για να δούμε. Λίγο ακόμα. Ωραία. Τώρα. Κλείνω. Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα ακόμα και θα κλείσει. Τώρα, εγώ έχω πάρει. Κλείστε. Αυτό ήταν 3 δευτερόλεπτα. Ξεκίνα. Τέλος πάντων. Πρόσεχε μόνο, εντάξει, τέλεια. Θέλουμε να ψιλοκόψουμε τα αμύγδαλα, τα οποία ιδανικά να τα έχουμε καβουρδίσει και να μην έχουν φλούδα. Δεν θέλουμε να τα ψιλοκόψουμε πάρα πολύ, θέλουμε να έχουν την υφή μέσα, γιατί θα τα προσθέσουμε μέσα στην κρέμα μας. Εντάξει, που εδώ η κρέμα, κοίτα πώς έχει γίνει, αυτό ακριβώς που θέλουμε, να στέκεται. Εντάξει. Άρα το μίξερ δεν το χρειαζόμαστε άλλο. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι μία Μαρίς και μόλις τελειώσει η Κατερίνα θα κάνουμε... Να το κάνω πιο πολύ, πιστεύεις. Λίγο ακόμα. Λίγο. Ωραία.
Μόλις η Κατερίνα τελειώσει το κόψιμο από τα αμύγδαλα, θα τα προσθέσουμε μέσα στην κρέμα. Είναι χειροκρότημα για αυτή τη λεπτοδουλειά που κάνω. Δεν έχω καταλάβει γιατί δεν είναι όλος ο κόσμος έξω. Τι συμβαίνει, ευχαριστώ. Σας αγαπώ όλους μαζί και έναν ένα ξεχωριστά. Λοιπόν, Κατερίνα, φτάνει. Νομίζω ότι είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, τώρα, τα προσθέτω μέσα στην κρέμα. Και επίσης να σας πω ότι το πρώτο βήμα που θα κάνουμε για να φτιάξουμε το σιρόπι μας, το από πάνω, το τζέλ, είναι να βάλουμε τις ζελατίνες σε νερό με πάγο έτσι ώστε να μουλιάσουν. Δηλαδή αυτό εδώ. Μπορείς να πιάσεις μία μέσα, να δείξουμε στον κόσμο πώς είναι. Εδώ πάει να πάρει μία βράση ή ζάχαρη, το σιρόπι μας, την ουσία η ζάχαρη με το νερό. Η ζελατίνη θέλει για να μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε πολύ κρύο νερό. Για να μπορέσει να μαλακώσει, αν το βάλουμε σε ζεστό νερό, θα λιώσει και θα διαλυθεί με στο νερό και δεν θα μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Πόσο οπότε δυνατά μαγειρικά έχω έρθει το 2020, δεν το έχετε, ας πούμε. Δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε να το. Εγώ δεν μπορώ να το σχολιάσω αυτό. Δεν υπάρχουν λόγια, ας πούμε, για να γίνει αυτό σαν σχόλιο. Λοιπόν, τώρα εδώ βλέπουμε ότι η ζάχαρη έχει αρχίσει να λιώνει. Δηλαδή, δημιουργούμε ένα τύπου σιρόπι και σε αυτό το σημείο που βράζει, θα προσθέσουμε μέσα τα κατεψυγμένα μούρα. Ωραία, πάει και αυτό. Δεύτερο βήμα, έτοιμο. Τι θέλουμε τώρα? Μόλις πάρει μια βράση, επειδή τα μούρα είναι παγωμένα, μόλις πάρει μια βράση θα το χαμηλώσουμε από το 9 που το έχω τώρα στο 4 με 5 και θα σιγοβράσουμε για 6 με 8 λεπτά. Μάλιστα. Γιατί, τι θέλουμε εδώ, στην ουσία θα φτιάξουμε ένα τύπου μαρμελάδα. Κουλί, παιδί μου, αφού το πάμε. Ένα κουλί, ακριβώς, το οποίο για να μπορέσει να σταθεί, αν δεν βάλουμε τη ζελατίνη, θα είναι ρευστό. Δηλαδή θα το βάλουμε από πάνω από το γλυκό μας και όταν το κόβουμε θα είναι πολύ ρευστό, δεν θα στέκεται. Λοιπόν, τώρα, εδώ έχω το έτοιμο. Γιατί θέλω να δείξουμε πώς είναι η τελική του μορφή. Κάτσε να πάρω ένα κουτάλι από εδώ. Παρακαλώ. Το οποίο εδώ, τι έχω κάνει. Κρατερέ, κάνε λίγο να το δείξουμε. Να βάλω εγώ τον πολτοποιητή χειρός ακριβώς. Με ένα πολτοποιητή χειρός, ακριβώς αυτό θέλουμε. Είναι ένα σαν σιρόπι. Με τον πολτοποιητή χειρός, πολτοποιούμε, βάζουμε μέσα. Αποσύρουμε την κατσαρόλα από την εστία, βάζουμε μέσα το μπίμερ και μπορώ να το κάνω τώρα σιγά-σιγά. Και πολτοποιούμε ένα μέρος. Η Κατερίνα απομακρύνθηκε. Ο κρατερός. Γιατί να πει ότι είναι και δικά μου τα ρούχα, όχι. Εγώ φορώ άσπρα, τώρα μία που τα φοράω, μία που τα δίνω. Να ξέρεις. Λοιπόν, εδώ τα σμέουρα έχουν πολτοποιηθεί. Σ' αρέσει τα σμέουρα, ε. Μ' αρέσει τα σμέουρα. Και νομίζω ότι κάποιος πάνω στο κοντρόλ δεν ξέρει τα σμέουρα. Λοιπόν, εδώ τώρα αυτό που θέλουμε είναι να πολτοποιήσουμε ελαφρώς το κουλί μας, εντάξει. Δεν θέλουμε να έχει και κομματάκια. Και μόλις περάσουν τα 8 λεπτά, 6 με 8 λεπτά, τι θα κάνουμε, Κατερίνα, θα πάρουμε τις ζελατίνες, θα τις στύψουμε καλά, να φύγει το νερό. Εντάξει, τώρα εγώ το κάνω πιο γρήγορα, δεν είναι αυτή η υφή που θέλουμε, αλλά για να δούμε πώς θα γίνει. Και με ένα κουτάλι ή έναν αυγοδάρτη το προσθέτουμε, αποσύρουμε από την εστία. Ναι, τώρα, ακριβώς αυτό θέλω να πω. Δεν είναι στην εστία όταν. Όχι. Τελείωσε. Εδώ τώρα, τι θέλουμε? Θέλουμε να κρυώσει. Γιατί αν το βάλουμε καυτό, θα μας λιώσει την κρέμα. Οπότε, πάντα περιμένουμε λίγη ώρα και πάμε τώρα να κάνουμε την τελική σύνθεση. Θέλουμε λίγο χαρτί, να σκουπίσουμε τα χέρια μας. Και τώρα, ζητάς. Αποσύρουμε αυτό από εδώ, δεν το θέλουμε. Μάλιστα, το υλικό που μας μένει είναι μπισκότα τύπου την μπεργάλα και κρέμα. Δηλαδή έχουμε 1, 2, 3, 4. Τώρα, γάντια. Θέλουμε ένα πυρέξ, αυτό είναι ένα μικρό πυρέξ του φούρνου που χρησιμοποιούμε συνήθως για να κάνουμε και αλμυρές παρασκευές. Και θέλουμε να πατήσουμε λίγο, να μουλιάσουμε βασικά τα μπισκότα μέσα. Φυσικά, Λάμπρο, φυσικά. Και από πάνω να βάλουμε το τζελ με τα σμέουρα. Εντάξει, δεν είναι, σε τρώει. Σε τρώει, λοιπόν, πες. Ωραία, πάμε. 2 με 3 δευτερόλεπτα θα μουλιάσουμε τα μπισκότα μέσα. Εντάξει. Και θα δημιουργήσουμε την πρώτη στρώση. Εντάξει, εδώ. Μία στρώση από αυτά. Αν χρειαστεί, δύο. Θα κάνουμε πρώτα μία στρώση με μπισκότα, μετά μία κρέμα, μετά πάλι μπισκότα και μετά πάλι κρέμα. Αν χρειαστούμε εδώ, μπορεί να βάλουμε τα μπισκότα σπασμένα, δεν μας πειράζει. Θα σπάσουμε λίγο και να τα βάλουμε. Επίσης, εδώ να πω ότι έχουμε τρεις υφές. Έχουμε το μπισκότο το οποίο θα μαλακώσει, θα βάλουμε από πάνω την κρέμα η οποία
θα είναι έτσι ωραία κρεμώδες με το αμύγδαλο μέσα. Το οποίο εδώ, κοιτάξτε εδώ, τέλειο. Το προσθέτουμε από πάνω. Τη μισή ποσότητα θα βάλουμε. Εδώ. Τέλεια. Θα πάρω ένα κουτάλι για να το απλώσω. Εδώ. Αυτό το κατσαρολάκι που έχει μπροστά του ο κρατερός είναι το έτοιμο κουλί που θα βάλουμε από πάνω. Εδώ θέλει λίγο προσοχή να το απλώσουμε ομοιόμορφα. Κοιτάξτε εδώ, η πρώτη στρώση μας είναι έτοιμη. Ας αφήσουμε αυτό εδώ. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα μπισκότα. Ας βάλω πιο πολλά μαζί για να κάνουμε λίγο πιο γρήγορα. Οπ. Σουρώνουμε καλά, δεν θέλουμε πάρα πολύ γάλα. Και θα βάζουμε και αυτά από μέσα. Είναι πάρα πολύ εύκολο γλυκό ψυγείου, το οποίο το μόνο που χρειάζεται είναι όταν το ολοκληρώσουμε, ευχαριστώ πολύ, να το αφήσουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 4 ώρες για να μπορέσει να δέσει όλο μαζί, να βγάλει τις γεύσεις και να ενωθούν οι γεύσεις του. Ευχαριστώ πολύ. Και θα είμαστε έτοιμοι. Εντάξει, τώρα βάλαμε τη δεύτερη στρώση. Πάμε να βάλουμε και την υπόλοιπη κρέμα από πάνω. Την απλώνουμε σε 3-4 σημεία εδώ για να μπορέσουμε να την απλώσουμε πιο εύκολα. Οπ. Είναι καταπληκτικός συνδυασμός το καβολιστικό αμύγδαλο με το τυρί, με την κρεμόδι, με την κρέμα αυτή είναι ωραία, τα μπισκότα και το κουλί από τα φρούτα, το οποίο είναι και λίγο ξινό. Εντάξει, αν σας αρέσουν λίγο πιο γλυκές γεύσεις, θα βάλετε περίπου 1 με 2 κουταλιές σούπας παραπάνω ζάχαρη στην κατσαρόλα που βράσαμε το σιρόπι. Οπότε, έχουμε τις 2 ωραίες στρώσεις. Και πάμε τώρα να βάλουμε με προσοχή, εδώ, να στρώσουμε, κοίτα εδώ, καταπληκτικό, τέλειο. Και αυτό τώρα είναι ρευστό, επειδή έχουμε τη ζελατίνη, όπως είπα μέσα, μόλις το βάλουμε στο ψυγείο, σε 3 με 4 ωρίτσες θα έχει έρθει στη μορφή τζελ, για να μην χαλάει στο κόψιμο του. Κοιτάξτε εδώ, τέλειο, ωραίο το χρώμα του. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται, ξέρεις γιατί. Γιατί ήθελα να δείξω απλά ότι παρακολουθώ. Μπορούμε να το κάνουμε λίγο έτσι, να καλύψουμε όλο το σημείο του και μάλιστα το βάζουμε στο ψυγείο, όπως σας είπα, 4 ώρες και θα έχει γίνει τέλειο. Αυτά για σήμερα. Λοιπόν, τώρα σήμερα μπορούμε να πούμε την ερώτηση. Πού είναι η Κατερίνα? Πού? Κάπου. Πού είναι η Κατερίνα? Εδώ που αρχίζουν τα δώρα και τα ωραία πράγματα είναι η Κατερίνα, διότι έχει μπει το 2020 και έχουμε, ρε παιδί μου, όλοι, ξέρω εγώ, αυτό που λέμε New Year's Resolutions, αλλά εδώ δεν είναι απλώς New Year's Resolutions, να είναι New Year's Health and Beauty Resolutions. Διότι μας ενδιαφέρει η εμφάνισή μας και η υγεία μας ταυτόχρονα. Και σκέφτομαι πώς θα γίνει αυτό με τον καλύτερο τρόπο. Λέω, θα έρθει η καινούργια.
μακιγιάζ που αυτό μπορεί να είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Τάσεις μόδας όπως είναι οι τεχνητές βλεφαρίδες που ταλαιπωρούν τις βλεφαρίδες μας. Το οξυδοτικό το στρες, ορμονικές διαταραχές και τα πάντα. Δίνει προστασία όμως και από το blue light και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό πώς χρησιμοποιείται, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πρωί και βράδυ, κατά προτίμηση βράδυ σε καθαρές στεγνές βλεφαρίδες και σε φρύδια και κοιμόμαστε. Και αν θέλουμε πρωί, κάτω από τη μάσκαρά μας. Με τον ίδιο τρόπο που βάζουμε τη μάσκαρα. Με τον ίδιο τρόπο, να, μοιάζει, αλλά δεν είναι. Είναι αγωγή. Μοιάζει με βουρτσάκι μάσκαρας, είναι σωστά καμπυλωτό το βουρτσάκι. Δεν ξέρω αν φαίνεται η σταγόνα βεβαίως, που πέφτει βεβαίως, σιγά σιγά. Βεβαίως, μια χαρά. Αυτό είναι μια αγωγή που τη βάζουμε καθημερινά. Καθημερινά. Και για πόσο διάστημα? Για όσο χρειάζεται. Δεν έχουμε. Πρέπει δηλαδή ο κάθε άνθρωπος. Πρέπει να το εντάξουμε στην καθημερινή περιποίηση ρουτίνας και ομορφιάς μας. Γιατί το κινητό, το blue light, είναι το φως που εκπέμπει το κινητό μας. Είναι το φως που εκπέμπει ο υπολογιστής μας, το τάμπλετ μας. Καλός ή κακός, έχει μπει στην καθημερινότητά μας. Κανονικότατα. Ναι, και είναι αυτό. Έρευνες έχουν δείξει ότι αυτό το φως είναι που γερνάει την επιδερμίδα, δίνει βλάβη στα μάτια και προκαλεί πτώσεις στις βλεφαρίδες και στα φρύδια. Αισιόδοξα θα κλείσουμε τη μικρή μας αυτή και τίμια συνάντηση και πάρα πολύ ωραία, λέγοντας ότι εμείς θα τα καταπολεμήσουμε όλα αυτά με τα προϊόντα της Volten και ότι οι τρεις πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν αυτή τη στιγμή στο 212-212-73-00 θα κερδίσετε αυτή την καταπληκτική θεραπεία για τις βλεφαρίδες και για τα φρυδάκια. Με πάρα πολύ αγάπη και από εμάς και από την Γερολυμάτωση International και από την Volten. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλίκη. Καλή χρονιά και μεγάλες επιτυχίες όπως κάθε χρονιά να έχετε. Και να έχεις. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα πρέπει να βγούμε γρήγορα στις διαφημίσεις. Ναι. Δεν θέλω να φύγεις γιατί θα διασκεδάσεις πολύ και στη συνέχεια. Εντάξει, έχουμε λοιπόν, μια μουσική μαζί έκπληξη για την οποία δεν μπορώ να πω περισσότερα. Θα πω λίγα. Αυτά. Αγαπήσατε αυτό που εμείς μια μέρα είχαμε την έμπνευση να το κάνουμε έτσι ως ένα αστείο, βρε αδερφέ. Εντάξει, και εμείς το αγαπήσαμε. Αλλά επειδή το κάναμε τόσο καλά, όχι. Θέλετε να το ζήσετε κι άλλη μια φορά. Εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Οπότε, συνέχισε το στίχο, λοιπόν, είναι το παιχνίδι μας. Και έχουμε και κατηγορίες αυτή τη φορά, γιατί το πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Διάλεξε καμιά καλή, να ξέρουμε έχουμε τα κομμάτια. Eurovision, πάρε Eurovision, πάρε Eurovision. Νάντης και ελληνικό κινηματογράφο. Eurovision, η σχέση μου είναι γνωστή, δεν θα τα πάω καλά. Έλα, ελληνικά pop 90s, δεν ξέρω πια καν τι είναι αυτό περίπου. Οπότε θα πάω εκ του ασφαλούς λίγο στον ελληνικό κινηματογράφο, αν μου το επιτρέπετε. Αμά πια, ένα ρίσκο να μην πάρεις, ας πούμε, να πάμε μια Eurovision, να πάμε καλά. Πήγαινε εσύ Eurovision. Εγώ θα πάω κάποια στιγμή. Που είναι πιο σωστό για σένα. Λοιπόν, ας αρχίσουν τα όργανα, ξέρω εγώ τι να πω. Άντε καλή επιτυχία! Απόψε μπρος τα πόδια σου πετώ. Κάν' την ό,τι θες κυρά μου, δεν σου την ξαναζητώ. Κάν' την ό,τι θες κυρά μου, δεν σου την ξαναζητώ. Σου το πα μια και δυο και τρεις και εφτά και οχτώ και δέκα. Άμα αρνηθείς δεν θέλω πια να ξαναειδώ γυναίκα. Όπα, εγώ! Κατεπέρα να διαβώ. Μη τα κάνω όλα λίπα, μη τα κάνω ρημαδιό. Μη τα κάνω όλα λίπα, μη τα κάνω ρημαδιό. Είμαι κορίτσι ζωρικό, εγάτη και μοφορικό. Μάσα, το θα σου το πω, όμως τον εθέλω. Αυτόν. Σούζα όμως τον εθέλω, το λεβέντι που αγαπώ. Υπομονή, υπομονή. Άρα εργατιά. Υπομονή. Πάμε στη φτωχολογιά. Κάντε υπομονή κι ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Κάντε υπομονή, μια λεμονιά αρχίζει στη γειτονιά. Έλα! Θα αρχίσουν οι μαράκες ρυθμό να δίνουν τα άστρα. Θα τρέμω σπίνουνε κι όλα, χώρος να γίνει.
το μάμπο, το βραζιλέρο. Μου δίνει κέφι, μου δίνει στυλ. Και βραζιλιάνο, να κάνει βέρο. Αυτό το μάμπο, απ' τη Βραζιλ. Και με το, με το κορίτσι φεγγάρι πάνω Θεέ μου, έγειρε, με φίλησε. Ένα στόμα μελωμένο, έγειρε, με φίλησε. Crazy, crazy girl. 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 Έχασα όλα τώρα. Είναι της αγάπης ώρα. Βάλε το κλειδί. Καμαρούλα μια σταλιά, δύο επί τρία, όχι και λαδία, δίχως και φιλιά. Καμαρούλα μια σταλιά, δίχως και φιλιά. Κρίμα τα νιάτα, φινά, κρίμα το πόη σου. Να ζητιανεύει στο φίλι. Μια γυναίκα σε φέρνει φωτά και σε έχει κάνει να κλαις. Πάνε πέρα γυναίκες, θα βρεις να σ' αγαπήσουν πολλές. Μια γυναίκα σε φέρνει φωτά και σε έχει κάνει να κλαις. Πάνε πέρα γυναίκες, θα βρεις να σ' αγαπήσουν. Πέρασα τόσες ζωές για να βρω εσένα. Μες στη ζεστή σου αγκαλιά να κρυφτώ. Τόσα καλοκαιριά που περάσαν από τα χέρια. Στο κάμπι γέλο, να με πας βαρχαρί θέλω. Στο μαντούκι, στη γαρίτσα, που βολτάρουν τα κορίτσια. Λα, 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 λα. Κερκυραία, κερκυραία. Κύριο, δεν το πιστεύω. Το κερκυραία, κερκυραία, κίνησα απ' το Περέα. Κι αν δικό και δε σ' αρέσω, με στο με ποιες αλήτευα προχτές. Τέτοια σκλαβιά δεν την μπορώ, δεν την βαστάω. Θα ζήσω ελεύθερο πουλί. Σε ήρθα για να πιω λιγάκι παραπάνω. Τέτοια που είναι η ζωή, τέτοια κι εγώ της κάνω. Έχω στενή χωρί καρδιά, σε κλέτια δεν χωρούνε. Και οι χαρές που κατερώ, μισό σου με κερδούνε.
χαρές που καρτερώ. Άλλος, άλλος. Μισόν σου με ένα, μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Εγώ θέλω να δώσουμε στην Τζόρτζια το βραβείο, γιατί η καρδιά είναι στενήχωρη. Ναι. Και νομίζω ότι και μόνο γι' αυτό. Όχι, εγώ νομίζω πρέπει να το πάρει η Μαριλού. Α, περιμένετε. Εγώ το θέλω. Γιατί της έτυχε ένα τραγούδι, το οποίο, να είμαστε ειλικρινείς, δεν το θυμόταν κανένας μας. Ναι. Εγώ αυτά έχω. Ντούσκες και κερκυρές με κερνάτε εμένα. Αυτό έχετε να μου δώσετε. Κρατερούλη, τζούζι λίγο. Ποιος θα κερδίσει. Θα μας πείτε ποιος κερδίζει. Υπήρξε και επιβεβαίωση. Κερδίσαμε όλοι όπως πάντα. Συγκεκριμένοι είσαστε εσείς, κυρίες και κύριοι. Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν κοντά μας. Εσείς βεβαίως θα μείνετε συντονισμένοι σωστά, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Λίτσης με τη Ζήνα. Εμείς θα είμαστε εδώ πέρα τη Δευτέρα πια. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να είστε γεροί, δυνατοί και πάνω απ' όλα, πριν απ' όλα, με ψυχραιμία, με χιούμορ και όπου αυτό απαιτείται, μία απόσταση για καθαρότερο μυαλό. Όλα καλά θα πάνε, παιδιά. Όλα αυτά με υγεία, που σε ποια κάμερα θέλετε να μιλήσω. Στη δύο θα μιλήσω εδώ. Ωραία. Με υγεία, με πάρα πολύ αγάπη. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας όλοι μας για όλα αυτά που μας προσφέρετε και να θυμάστε πάντα ότι σας αγαπάμε το ίδιο και ακόμη περισσότερο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχετε. Τα λέμε τη Δευτέρα με το καλό. Γεια σας!